Χαίρετε, χαίρετε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ξεκινάει το Φρέτο Κωνσταντίνο, solo Φρέτο Κωνσταντίνο από σήμερα μέχρι και... εγώ θα πω μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη. Τώρα δεν ξέρω τι λέει το πρόγραμμα του έτερου Κωνσταντίνου. Βέβαια, από αύριο έχω προγραμματίσει guests, έτσι, για το... για τις πρωινές εκπομπές, για να βγαίνει και πιο, και πιο άνετα, να έχετε κι εσείς ένα ντουέτο να ακούτε πρωί-πρωί. Εδώ ξεκινάμε αθλητικός λίμπερο 107,4. 7 με 10 θα πάμε, όπως πηγαίνουμε και εδώ και μια εβδομάδα περίπου, μια μισή εβδομάδα περίπου, με το νέο καλοκαιρινό πρόγραμμα του αθλητικού λίμπερο, έτσι, με τις άδειες, και έχουν διαμορφωθεί λίγο διαφορετικά τα πράγματα και μετά στις επόμενες εκπομπές. Ακούτε και περισσότερο ρεπορτάζ από τις προετοιμασίες. Σε λίγο ξεκινάνε και οι προετοιμασίες για τον Άρη. Ήδη έγινε η πρώτη προπόνηση χθες. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Ο ΠΑΟΚ ήδη έχει προχωρήσει αρκετά, έχει δώσει και τα φιλικά του και προετοιμάζεται για το παιχνίδι με την Μπεσίκτας. Αλλά εμείς θα πούμε και πιο καλοκαιρινά πράγματα. Θα πούμε και για διακοπές. Θα πούμε και τις διακοπές του Πάπα Δομανολάκη, ο οποίος ξεκίνησε. Αν δεν κάνω λάθος, ακόμη δεν έχει πάει διακοπές, αλλά θα τα δούμε συνέχεια όλα αυτά. Εσείς τι κάνετε? Στέλνετε FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54222. Ανοιχτές βέβαια γραμμές όλη την ώρα της εκπομπής. 23 10 287 888. Ό,τι θέλετε να σχολιάσετε και να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Θέλω να πω ότι το παρκάρισμα έχει γίνει πολύ δύσκολη υπόθεση πλέον. Και άλλες χρονιές τέτοια εποχή μπαίναμε, δεν κάναμε καν όπισθεν για να παρκάρουμε. Μπαίναμε λες και το αφήναμε σε μια αλάνα. Σήμερα είναι η αλήθεια, παιδεύτηκα. Και παιδεύτηκα επειδή πλέον οι εκπομπές δεν ξεκινούσε στις 6 αλλά ξεκινούσε στις 7. Οπότε βγαίνετε όλοι. Ξαφνικά εμφανιστήκατε όλοι. Ξαφνικά όλοι έχετε δουλειές. Ξαφνικά τα αμάξια στον δρόμο είναι υπέρ αρκετά και στο φανάρι δεν έχει υπάρχει αυτή η μοναξιά και αυτό το σκοτάδι που υπήρχε όταν ξεκινούσαν οι εκπομπές στις 6. Από Σεπτέμβριο βέβαια θα το βιώσουμε αυτό μια χαρά, οπότε θα έχουμε την ηρεμία μας. Αλλά τώρα μέχρι να σας ανοιχτούμε σε αυτά τα μεσημεριανά σχεδόν, μεσημεριανές εκπομπές 7 με 10, θα πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή, να πιστούμε με υπομονή για το παρκάρισμα. Γιατί δεν φύγατε κιόλας, δεν φύγατε ακόμη για 15 Αύγουστο και δεν ξέρω αν θα προλάβετε να φύγετε κιόλας, έτσι όπως πάει. Θα μας κάνουν κανένα lockdown. Τώρα εδώ μεταξύ μιλάω πάνω σε αυτό το τραγούδι γιατί δεν ξέρω αν μας παίρνει να ακούγεται αυτό το κομμάτι. Αν θα πρέπει να φάει κόψιμο. Αλλά παρόλα αυτά ξεκινήσαμε εδώ πέρα. Βλέπω ήδη τις συνδέσεις με το λιμάνι Πειραιά από την Earth και από το Sky. Οπότε φεύγει ο κόσμος διακοπές. Εσείς εδώ πάνω δεν ξέρω αν φεύγετε. Δεν ξέρω αν πηγαίνετε Χαλκιδική τώρα να το συνδυάσετε και όλο το Σάββατο Κυριακό. Σάββατο πέφτει κιόλας 15. Οπότε θα κολλήσετε και μια Παρασκευή. Κάπως θα βρείτε τον τρόπο. Άλλοι ζητάνε απλά άδεια να φύγουν. Δεν χρειάζεται να κάνουν. Έχω κάποια παραδείγματα τα οποία δεν μπορώ να πω βέβαια με ονόματα. Αλλά κάποιοι πάνε τα αφεντικά τους και σου λένε: τι κάνεις ακόμα εδώ πέρα? Πάνε καμιά εβδομαδούλα ακόμα διακοπές. Όλοι φύγανε έτσι κι αλλιώς. Αλλά αυτά είναι δημοσιοπαλληλίστικα. Θα τα πούμε άλλη φορά. Και με ονόματα. Αν πάρω το OK, το πράσινο φως, θα μιλήσω με ονόματα. Φυσικά, μια και αναμένεται ένα έτσι, όχι lockdown, αλλά υπάρχει ένας αέρας περιορισμού στην ατμόσφαιρα και με μηνύματα τα οποία αναμένεται να στέλνουμε αν όλα οδεύουν έτσι από το κακό προς το χειρότερο. Υπάρχει το νέο το σκηνικό, το υπέροχο με τα μπουζούκια τα μεσημεριανό απογευματινά. Βγαίνει δηλαδή ο Καράς και να λέει καλησπέρα και καλό μεσημέρι. Υπάρχει και αυτό. Ο Βέρτης ήδη ανακοίνωσε το πρόγραμμά του από τις 8 και έπειτα. Τώρα δηλαδή θα βγαίνει ο Βέρτης 8 η ώρα, θα βγαίνει κατά τις 10. Θα βγαίνουν πρώτα τα κορίτσια και τα αγόρια που θα λένε τα μέχρι και ροκ που έχω ακούσει να λένε. Και θα γίνεται το πρόγραμμα από τις 8 περίπου μέχρι τις 12. Γιατί μέχρι 12 είναι πλέον τα πράγματα. Ήδη κάποια μαγαζιά, αν όχι όλα, δεν έχουν πρόγραμμα μετά τις 12 το βράδυ. Και αυτό ξενερώνει αρκετά τον κόσμο. Μεταξύ, αν ακόμη και να κάνεις ασκήσεις φωνητικής, ακόμη και να κάνεις σαν την Τζούλη Μασίνο κάθε πρωί, αν δεν έχεις κάποιον να πεις καλημέρα εκτός από το παιδί που φέρνει τους καφέδες και κάνα δύο άλλους στο δρόμο, δύσκολα είναι τα πράγματα. Πρέπει να ανοίγει η φωνή. Έχουμε κάνει εδώ πέρα, έχουμε πάρει τα χαμομήλια μας, έχουμε πάρει τα ομά αυγά μας για να μπορέσει να βγει η φωνή καμπανάτη. Αλλά έχουμε ακόμη δρόμο. Μέχρι το πρώτο ημίωρο νομίζω έτσι θα πάμε. Θα κόψω το Γιώργο το Λεμπέση. Γιατί πρέπει να δούμε και τι μέρα είναι σήμερα, έτσι. Ας αρχίσουν τα τραγούδια λίγο. Οι καθολικοί, οι μοναχοί εδώ πέρα, τα αδέρφια. Να δούμε λίγο τι μέρα είναι σήμερα. Σαν σήμερα 12 Αυγούστου.
12 Αυγούστου, σήμερα Τετάρτη. Έχουμε ακόμη άλλες δύο μέρες γεμάτες για το τέλος της εβδομάδας, οπότε μην βιάζεστε. Γιατί άκουγα χθες Νίκος Παπαδόπουλος που λέει Τετάρτη και λέει τι Τετάρτη, βιάστηκα να μιλήσω, Τρίτη είναι. Και βιαζόταν να φύγει για Σαββατοκύριακο για εκείνος. Εντάξει, θα πάρουμε κι εμείς την ανάσα μας την έτσι ελάχιστη το Σάββατο, αλλά μπαίνουμε σιγά σιγά κι εμείς σε ρυθμούς. Σαν σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 12 του μηνά, 12 Αυγούστου, να πούμε ότι γιορτάζουν ο Ανίκητος, γιορτάζει ο Ανίκητος σήμερα, είναι των Αγίων Μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αν σε λέει Ανίκητο δηλαδή, πόση αυτοπεποίθηση πρέπει να έχεις. Είναι Παγκόσμια ημέρα νεολαίας, Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα. Είναι αρχή της κυνηγητικής περίοδου στη Μεγάλη Βρετανία με το κυνήγι του κόκκινου αγριόγαλου, Red Grouse, όχι το ποτό. Οι Βρετανοί κυνηγούν και αποκαλούν την 12η Αυγούστου ένδοξη 12η. Και επίσης είναι η μέρα της πολεμικής αεροπορίας στη Ρωσία. Α, έχουμε αυτό, θα μπούμε μετά με ειδικό τραγούδι τότε. Στην Καθολική Εκκλησία είναι του Αγίου Εύπλου, του Αγίου Ερκολανού και του Πάπα Ινοκεντίου του 12ου. Σαν σήμερα το 1204, ο δόγης της Βενετίας Ερίκος Δάνδολος αγοράζει σε τιμή ευκαιρίας 5.000 χρυσά δουκάτα την Κρήτη από τον Βονιφάτιο τον Μονφερατικό. Την Κρήτη κιόλας. Δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαίο τίποτα πλέον. Ο δόγης της Βενετίας. Ο δόγης τι είναι ρε παιδιά. Ο δόγης είναι που λέμε, είναι κάποιος τίτλος τιμής, έτσι. Είναι κάποιος τιμητικός τίτλος, κάποιο αξίωμα που είχαν οι Βενετοί τότε μάλλον. Το 1898 λήγει ο Ισπανοαμερικανικός πόλεμος. Η Ισπανία απελευθερώνει την Κούβα και παραχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τα νησιά Πουερτορίκο, Γκουάμ και τις Φιλιππίνες. Με την ίδια συμφωνία η Χαβάη προσαρτάται και εκείνη στη ΣΥΠΑ. Η ΕΠΑ, αν είστε εδώ πέρα που το λέμε, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το 1914 η Μεγάλη Βρετανία μπαίνει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της Αυστρο-Ουγγαρίας. Ξεκινάνε δηλαδή τα πρώτα δεινά για την παγκόσμια κοινότητα στο 1914 για τους Μεγαλοβρετάνους, έτσι. Το 1953 καταστροφικό σεισμός μεγέθους 7,2 ρίχτερ πλήττητα επτάνησα με αποτέλεσμα 871 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, 1690 να τραυματιστούν και 145.052 να μείνουν άστιγοι. Ζάκυνθος, Ιθάκη, Κεφαλονιά υφίστανται ολοκληρωτική καταστροφή. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και ο διεθνής αμυντικός παίκτης του Ολυμπιακού Σούλης Κίνλεϊ που εγκλωβίζεται στα ερείπια του σπιτιού του. Για το επόμενο θέλουμε και μουσική υπόκρουση. Το 1968 οι Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham παίζουν για πρώτη φορά μαζί σε ένα στούντιο στο Λονδίνο. Σε λίγους μήνες μετά θα γεννηθούν οι Led Zeppelin. Και το επόμενο είναι κάτι που μας αφορά ακόμη περισσότερο νομίζω, η επόμενη είδηση. Σαν σήμερα το 2004 ξεσπά το σκάνδαλο Κεντέρι Θάνου, μια μέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Οι δύο Ολυμπιονίκες αρνούνται να περάσουν από doping control, πέφτουν θύματα τροχαίου ατυχήματος με μοτοσυκλέτα. Είμαστε λίγο δυσπιστοί. Το οποίο χαρακτηρίζεται σκηνοθετημένο και τίθεται εκτός αγώνων. Α, εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι μουσική υπόκρουση να βάλω. Ωραία, ξέρω τι μουσική υπόκρουση θα βάλω εδώ. Σαν σήμερα λοιπόν γεννιέται το αφεντικό αυτής της εκπομπής, ο George Soros, το 1930. Στις 12 του Αυγούστου, ο George Soros γεννιέται, ουγγρικής καταγωγής, Αμερικανός δισεκατομμυριούχος, επενδυτής και φιλάνθρωπος. Και άλλα πολλά μπορούμε να πούμε για το αφεντικό εδώ πέρα που δίνει χρήματα σε αυτήν την εκπομπή για να προπαγανδίζουμε εμείς άνετα. Περιγράφεται ως ο πατέρας βιομηχανίας των hedge funds, σημειοφόρος φιλελεύθερης δημοκρατίας και της ανοιχτής κοινωνίας, ο οποίος χρησιμοποιεί τη φιλανθρωπία για να καταπολεμήσει τον αυταρχισμό, τον ρατσισμό και τη μισάλλοδοξία. Ο Γιώργης Soros λοιπόν, αν ακούει την εκπομπή, κάναμε εμείς το καθήκον μας, περιμένω το check. Στο IBAN, από πίσω παίζει το theme song από το Matrix, έτσι, για να ξέρετε τι ακούτε. Αν μπορούσα θα βάζα και κάτι για Illuminati, αλλά δεν ξέρω αν μας παίρνει. Το επόμενο έχει και εκείνο μουσικό ενδιαφέρον. Υπάρχει αρκετό μουσικό ενδιαφέρον σήμερα στην εκπομπή. Σαν σήμερα στις 12 Αυγούστου γεννιέται το 1949 ο Mark Knopfler, Βρετανός κιθαρίστας και τραγουδιστής των Dire Straits, οι οποίοι έχουν κοντά στα 4 τραγούδια σύνολο. Εντάξει, όχι, μη με μισήσετε, αλλά περίπου τόσο ακούτε στα ραδιόφωνα τόσα χρόνια. Δεν έχετε ακούσει παραπάνω. Δηλαδή, αν βρεθεί κάποιος και μου πει ότι έχω τον δίσκο των Dire Straits, κάτι το οτιδήποτε, θα τον καμαρώσω. Δηλαδή, θα πω μπράβο, αυτός κάτι ξέρει παραπάνω. Και δεν ξέρει μόνο αυτό που παίζει από πίσω. Το Money for Nothing και κάνα δυο ακόμα. Το κρατήσουμε αυτό για τα υπόλοιπα. Το 1998
γεννιέται στις 12 Αυγούστου ο Στέφανος Τσιτσιπάς, Έλληνας ταινίστας με διεθνή καριέρα και νούμερο 6 στον κόσμο από τις 16 Μαρτίου του 2020. Πάμε να δούμε και τους θανάτη, οι οποίοι είναι λίγοι. Ευτυχώς δεν έχουμε πάρα πολλά να πούμε για τους θανάτους σήμερα. Το 30 π.Χ. γεννιέται η Κλεοπάτρα, βασίλισσα της Αιγύπτου, η οποία λέγεται ότι άφησε μια ασπίδα, το οποίο είναι μικρό φαρμακερόφιδι ασπίδα, ναι, καλά που κάνει μας το εξηγεί, να τη δαγκώσει στο στήθος για να μην δει τον θρίαβο του Οκταβιανού Αυγούστου. Α, έτσι το είπε το ποίημα η Κλεοπάτρα, μάλιστα. Το 1613 ο Βιτσέντζος Κορνάρος φεύγει από τη ζωή. Ο κριτικός ποιητής, ο οποίος φημίζεται για τον Ερωτόκριτο και τη θυσία του Αβραάμ. Και το 1957 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτρης Λαμπράκης, Έλληνας μουσεογράφος και εκδότης. Πολλά από αυτά που διαβάζετε οφείλονται σε εκείνον. Έτσι, τουλάχιστον σαν συνέχεια. Σήμερα λοιπόν είναι η 25η ημέρα του έτους, Ανατολή Ηλίου, στις 6:36. Την έχουμε περάσει κατά μία ώρα την Ανατολή Ηλίου. Εκεί έχουμε φτάσει πλέον. Οι εκπομπές περνάνε μία ώρα και έπειτα για να ανατείλει ο ήλιος. Δύση Ηλίου στις 8:23 το βράδυ, όλο και πιο νωρίς. Και αν αλλάξει και η ώρα, που θα αλλάξει η ώρα, θα βγαίνουμε ακόμη πιο νωρίς. Θα νυχτώνει πάλι από το μεσημεράκι και από τις 5:30-6, δυστυχώς. Με μπόλικη επικαιρότητα, με μπόλικα πραγματάκια να συζητήσει κανείς, με ρεπορτάζ από ΠΑΟΚ, το οποίο τρέχει καθημερινά, υπάρχουν εξελίξεις και στα μεταγραφικά και για τις ομάδες της Αθήνας, αλλά και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Πλέον και για τον Άρη κατά πολύ. Έχουμε κάθε μέρα πολλές ανακοινώσεις και πολλές ειδήσεις από τον χώρο του κυτρινόμαυρου στρατοπέδου. Και είναι αλήθεια ότι τους έλειψε κιόλας λίγο αυτό με τις μεταγραφές. Έλειψε αυτός ο ζήλος να ανακοινωθούν ονόματα, να έρθουν παίκτες στο αεροδρόμιο, καθώς το μπαν κράτησε για περίπου για μεγαλύτερο μέρος τη σεζόν τον Άρη μακριά από νέες προσθήκες και έμεινε ο Άρης με κάποιες λύσεις ανάγκης, με κάποιους μικρούς και μετά από λίγο έμεινε και με λιγότερο από 15 παίκτες αποστολή, με 13, με 12 και με 14. Με τον κορονοϊό να καλπάζει και στη χώρα μας πλέον δυστυχώς και τα κρούσματα να αυξάνονται συνεχώς, νομίζω μόνο προχθές δεν είχαμε αρκετού τσικά κρούσματα, είχαμε γύρω στα 130, χθες είχαμε πάλι 193, σήμερα να δούμε πόσα θα έχουμε. Είναι αλήθεια, διάβασε ένα ωραίο ότι με 200 κρούσματα περίπου, όχι το Χαρδαλιά, όχι τον Τσιόδρα, όλη την οικογένεια του Χαρδαλιά και του Τσιόδρα θα βλέπετε στην τηλεόραση. Με τη Θεσσαλονίκη μάλλον να έχει χάσει κάποιο στίχημα, να έχει και τη Χαλκιδική να έχουν χάσει κάποιο στίχημα ή να μην έχουν πάρει χαμπάρι το τι γίνεται στις άλλες πόλεις, γιατί δεν γίνεται. Τώρα έτσι να βλέπω μηδενικά κρούσματα στα νησιά, να βλέπω λίγα κρούσματα σε μεγάλα νησιά, τουλάχιστον μέχρι και χθες προχθές στην Κρήτη ας πούμε, όπου πραγματικά δεν δίνει κανείς σημασία, δεν προσέχει κανείς, δεν είναι κανείς με μάσκα. Και δεν το λέω δηλαδή, το λέω εκ πείρας ότι εκεί πέρα που ήμουν δεν είχε και πολύ λαό με μάσκα, δεν ήταν πολύ προφυλαγμένος ο κόσμος. Μάλλον στη Θεσσαλονίκη δεν πήραν χαμπάρι ή δεν θέλουν να κάνουν τη ΔΕΘ, μάλλον δεν ξέρω, δεν μας συμφέρει να κάνουμε τη ΔΕΘ φέτος, γιατί δεν έχουν χαλινάρει στα κρούσματα, λένε όσα βγαίνουν και δεν λένε λιγότερα. Και το θέμα είναι να μάθουμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα μετά και το 15 Αύγουστο, καθώς αναμένεται πολύ να ξεσαλώσετε και να ξεσαλώσουμε στις 15 Αυγούστου, να πάμε και τις εκδρομές μας, να πάμε και στα χωριά μας, δεν ξέρω πόσοι θα πάμε, να φύγουμε από την πόλη λίγο να έχουμε κανένα πάρκινγκ, ξαναλέω εγώ, κάντε λίγο την κίνηση τη σωστή που πρέπει για να είμαστε άνετοι. Και το σίγουρο είναι ότι μετά από κάποια ημερομηνία, 15, 16, 17, θα έχουμε κάποια επιπλέον μέτρα. Τώρα ποια θα είναι αυτά, τι θα είναι, τοπικό lockdown, γενικό lockdown αρχικά να πούμε δεν πρόκειται να γίνει. Τώρα τοπικό lockdown μηνύματα, ίσως να μην περίμενε και οι ίδιοι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας και τόσα πολλά κρούσματα, τόσα πολλά παραπάνω από τα 50 και τα 100 κρούσματα, γιατί πλέον έχουμε ξεφύγει κατά πολύ από τα 50 και τα 100. Αν δούμε τίποτα 50 και 70 θα πανηγυρίζουμε, είναι αλήθεια. Μετά τις 12 μαγαζιά δεν υπάρχουν, νυχτερινή διασκέδαση δεν υπάρχει για όσους θέλουν έτσι να βγουν το βραδάκι να πιούν το ποτό τους, οπότε πρέπει να βγαίνετε πιο νωρίς. Εγώ το είπα, εμάς μας συμφέρει αυτό, εμένα ειδικά με συμφέρει πάρα πολύ το να βγαίνει πιο νωρίς ο κόσμος και να μην χρειάζεται να βγαίνω μέχρι τη 1-2 και να πρέπει να ξυπνάω μετά από λίγες ώρες. Ίσα-ίσα και αυτό που έγινε με τα μπουζούκια και με το Βέρτι που θα ξεκινάει το πρόγραμμα στις 8 είναι τέλειο. Είπαμε, 8 η ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα στα μπουζούκια. Κατά τις 12, 11.30, 12 η ώρα το πολύ έχεις φύγει, έχεις πάει φάει τον πατσά σου. Μια χαρά, ωραίος κύριος. Και έχεις γυρίσει σπίτι, ούτε βαριστομαχές,
ούτε αλκοόλ, ούτε πολλά πολλά. Και σηκώνεσαι το πρωί, κύριος Φρεσκαδούρο, 8 η ώρα. Έχουμε βέβαια και Europa και Champions League με αρκετή δράση αυτές τις μέρες. Είχαμε χθες τα δύο παιχνίδια και νομίζω ήταν από τις λίγες μέρες που πρέπει να πήγε πολλοί κόσμος ταμείο. Βέβαια, μας άγχωσε λίγο μέχρι να το βγάλει το διπλό, θεωρητικά. Η Σεβίλη χθες με τη Wolves. Η Wolves η οποία έχασε και πέναλτι. Θα τα δούμε όλα στο επόμενο ημίωρο τα αγωνιστικά. Θα ασχοληθούμε λίγο με Europa League στο επόμενο μέρος, έτσι για την πρώτη ώρα. Να κρατήσουμε λίγο, να δούμε το τι έγινε χθες. Το τι θα γίνει σήμερα και το τι θα γίνει κυρίως τις επόμενες μέρες με Europa League και Champions League. Αρκετά πραγματάκια έχουμε να πούμε για ποδόσφαιρο σήμερα. Καλημερίζω και όσους συντονίζονται στην παρέα και όσους συντονίζονται στην παρέα και εφόσον είναι και στις διακοπές. Δηλαδή, εσείς που είστε διακοπές και σηκώνεστε 7 και. Γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα? Δηλαδή, νιώθετε μια εσωτερική ανάγκη να ακούσετε ραδιόφωνο και να ξυπνήσετε τόσο νωρίς? Πείτε μας λίγο το τι γίνεται. Οι υπόλοιποι που πηγαίνετε στις δουλειές σας, καλή δύναμη και καλή υπομονή. Τελειώνουν τα μαρτύρια σε λίγο, θα πάτε και στις άδειές σας. Ή όσοι γυρνάτε από άδεια, υπομονή, έχετε ακόμη λίγο καιρό μέχρι τα Χριστούγεννα για να πάτε και εσείς κανένα ταξιδάκι και πάλι. Επλησιάζει ο καιρός του μελομακάρουνου και του κουραβιέ, να το πούμε αυτό. Εκεί μια καραντίνα, λίγο πριν, λίγο πριν μάλλον. Εκεί που χαιρόμαστε τα πρώτα κρούσματα του κουραβιέ και του μελμακάρουνου, εκεί λίγο να μια μικρή μια εβδομαδούλα, όχι πολύ, μια εβδομαδούλα λίγο να στρώσουμε. Όχι, πλάκα κάνω, εννοείται, δεν μας παίρνει άλλο, άλλη καραντίνα. Με όσους έχω μιλήσει τρέμουν μια νέα καραντίνα. Μπορεί εμείς να ξεκουραζόμαστε λίγο στην καραντίνα, όχι πάρα πολύ γιατί δεν σταματάμε λίγο το ρεπορτάζ κλπ. Αλλά κάποιοι καταστρέφονται οικονομικά και κάποιοι δεν έχουν άλλα περιθώρια. Ήδη έχει γίνει το μεγάλο μπαμ και η μεγάλη ζημιά σε πολλά καταστήματα της πόλης της Χαλκιδικής και όλης της Ελλάδας. Δεν μας παίρνει για άλλο lockdown και το ξέρουν αυτό πολύ καλά στην κυβέρνηση, γιατί με λιγότερα, πολύ λιγότερα κρούσματα τα μισά κάναμε lockdown. Τώρα φαίνεται ότι δεν μας παίρνει να κάνουμε νέο lockdown ακόμη και με υπερδιπλάσια κρούσματα. Στις ΜΕΘ λίγο αντέχει ακόμη η κατάσταση. Βλέπω ότι έχει γίνει δουλίτσα, αλλά ίσως έπρεπε να γίνει ακόμη περισσότερη δουλειά στις ΜΕΘ. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για τόσο μεγάλο δεύτερο κύμα κορονοϊού. Και ο κόσμος και δεν είναι και διατεθειμένος πλέον να μπει σε lockdown. Δεν ξέρω δηλαδή σε κάποια οδηγία με μηνύματα ή οτιδήποτε αν θα πειθαρχήσει ο κόσμος, εντάξει, ανεξαρτήτως προστίμων, έτσι. Γιατί δεν μπορείς να είσαι αιώνια και με το βουρδουλά, δεν μπορεί ο κόσμος να φοβάται συνεχώς, πρέπει να πειθαρχήσει και λίγο μόνος του. Τώρα, αυτό είναι το δύσκολο στην Ελλάδα, δεν ξέρω κατά πόσο μας παίρνει να γίνει. Θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, έχουμε πιάσει 7.30. Θα πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να φτιάξω λίγο τον καφέ μου εδώ πέρα, τον οποίο τον έκανα στην αρχή, αλλά δεν με πολύ τρέλανε, δεν ξέρω. Κάτι πάει στραβά με τον καφέ, ίσως το νερό δεν ήταν αρκετά παγωμένο, τα παγάκια δεν ήταν αρκετά. Αθλητικός Λίμπερο 107,4, Φρέντο Κωνσταντίνο για τις επόμενες 2,5 ωρίτσες. Εδώ θα πάμε παρέα μαζί με όλη την επικαιρότητα αθλητική και μη. Θα πούμε και για Βέρτη, θα πούμε και για μπουζούκια. Θα πούμε και για εφημερίδες, μετά τις 8 θα ασχοληθούμε με τις εφημερίδες. Θα πούμε για όλα τα ρεπορτάζ των ομάδων, για Europa League, Champions League, κουσκούς από showbiz, έτσι έχουμε αρκετά πραγματάκια και εκεί. Με Μαλέσκου να ανεβαίνει προς Αθήνα και να πηγαίνει στο Sky για να την απολαμβάνουμε και εμείς που είμαστε εκτός Κρήτης, η οποία από ό,τι έμαθα από κριτικούς δεν είναι από την Κρήτη κοπέλα, είναι από βόρεια, από εδώ πέρα, από Θεσσαλονίκη, από κάπου εδώ είναι. Κατέβηκε κάτω για δουλειά και προέκυψε η τηλεόραση. Θα τα πούμε όλα στο ρεπορτάζ. Οπότε FM καινό το μήνυμά σας στο 54222 και 2310-287-888 για όσους θέλουν να παρέμβουν και να βάλουν φωτιά στην εκπομπή. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαλυματάκι μας και ερχόμαστε. Θα το κάνω remix, μισό. Αυτά είναι τα παγάκια. Ό,τι πιο αντιροδοφωνικό που έχει γίνει ποτέ. Δεν έχει υπάρξει εκπομπή που να έχει κράξει περισσότερο Έλληνα Παπαρίζου ανεξαρτήτως μουσικής, αλλά να παίζει τόσο πολύ Έλληνα Παπαρίζου, έτσι. Νομίζω έχουμε μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Εδώ είμαστε αθλητικός Λίμπερο 107,4, Φρέντο Κωνσταντίνο. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Κάναμε και το post μας στο Facebook, το οποίο το είχαμε ξεχάσει. Κάναμε μόνο Instagram νωρίτερα. Γι' αυτό να είστε φίλοι μας και στο Instagram και να ακολουθείτε και το Λίμπερο στο Instagram για να τα βλέπετε πρώτοι όλα. Έκανες follow το Λίμπερο στο Instagram? Κάνε γρήγορα, σε παρακαλώ. Κάνε λίγο να τα βλέπεις όλα πρώτος. Τις μεταγραφές του Άρη, τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ, έτσι.
Με το refresh στο πληκτρολόγιο το πατημένο είμαστε συνέχεια. Για να βλέπουμε όλες τις ειδήσεις. Στο Sky βλέπω έχουμε ανανεώσει λίγο το πάνελ. Μπράβο. Μπράβο, έτσι να ανανεώνεται το πάνελ, να έχουμε νέες συναδέλφους. Ήδη φάγατε από το Open την. Πώς τη λέγανε? Την Ανθή. Θα κυνηγηθείτε όσοι φάγατε την Ανθή. Και έχει ανοιχτή πρόσκληση η Ανθή εδώ πέρα για την εκπομπή. Όποτε θέλει να έρθει, να φύγουμε εμείς. Όχι, εμείς θα είμαστε εδώ. Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικά με όλη την επικαιρότητα. Εδώ στον αέρα της πόλης, όπου επικρατεί μια αφόρητη ζέστη και πάλι. Μόλις ήρθα εγώ, φέραμε και τη ζέστη. Όσο έλειπα, νομίζω είχατε χορτάσει από βροχές, από καταιγίδες και από κεραυνούς. Δεν έχετε παράπονο. Χθες λοιπόν είχαμε τα παιχνίδια για το Europa League. Είχαμε τις προκρίσεις για Σαχτάρ και Σεβίλη. Η Σαχτάρ με άνετο τρόπο, με 4-1 επικράτησε της Βασιλείας και πέρασε στην επόμενη φάση. Η Βασιλεία, η οποία την περιμέναμε λίγο πιο μαχητική, είναι η αλήθεια. Ήταν μαχητική, δεν ήταν κακή ομάδα, δεν έπαιξε άσχημα. Απλά η Σαχτάρ νομίζω χρωστούσε από το προηγούμενο παιχνίδι. Χρωστούσε να βάλει κάποια τεμάχια από το προηγούμενο μάτς, τα οποία ήταν αρκετά σφιχτή και με το ζόρι κατάφερε να περάσει. Αντίθετα, από την άλλη πλευρά, η Wolves αρκέστηκε σε μια αμυντική τακτική κόντρα στη Σεβίλη που δεν της βγήκε. Έκανε λίγες αλλαγές ο προπονητής της Wolves στον πάγκο και το πλήρωσε στο τέλος. Και οι δύο προπονητές βέβαια κράτησαν αρκετές αλλαγές για τη συνέχεια, για την παράταση, όπως και ο προπονητής της Σεβίλης. Αλλά ήταν τυχερός. Στο 88 ήρθε η λύση. Στο 88 ο Λούκας ο Κάμπος έκανε το 0-1 και έδωσε την πρόκριση στην Σεβίλη, που λίγο έλειψε να βάλει και δεύτερο αργότερα μετά. Αντίθετα, η Γούλφς από το 88 και έπειτα δεν έκανε φάση. Δηλαδή λέγαμε θα κάνει καμιά φάση να βγάλει το goal. Αυτό που δεν κατάφερε να κάνει με πέναλτι ο Ραούλ Χιμένες. Που Ραούλ Χιμένες εύχομαι ανάλογες χαμένες ευκαιρίες και ανάλογα χαμένα πέναλτι και με την επόμενη ομάδα του United. Δεν περιμέναμε τίποτα καλύτερο από σένα. Που έκανες μια εκτέλεση πέναλτι, πιο δειλή εκτέλεση πέναλτι δεν έχω ξαναδεί. Και πιο άστοχη εκτέλεση πέναλτι επίσης δεν έχω ξαναδεί. Η λέξη που θέλω να πω είναι άμπαλη, αλλά δεν τη λέμε στο ραδιόφωνο. Όλα αυτά τα παιχνίδια, τα μονά παιχνίδια πλέον που γίνονται σε μορφή κλειστού τουρνουά, έτσι όπως συμβαίνει και στο Champions League, σε διοργανώσεις οι οποίες δυστυχώς θα είχαν άλλη έκβαση φέτος, θα είχαν τελειώσει πολύ πιο νωρίς. Δεν θα πηγαίναμε Αύγουστο για να τελειώσει το μαρτύριο. Σήμερα λοιπόν έχουμε Αταλάντα Paris Saint-Germain στις 10 το βράδυ. Μοναδικό παιχνίδι για σήμερα το βραδάκι. Ωραίο παιχνίδι. Η Αταλάντα είναι αρκετά ανεβασμένη. Η Παρί επίσης. Η Παρί διψάει για έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Η Αταλάντα διψάει για όσο μεγαλύτερη πορεία γίνεται στην Ευρώπη. Αύριο Πέμπτη έχουμε το Λειψία Ατλέτικο Μαδρίτης επίσης στις 10 το βράδυ. Και εκεί αρκετό ενδιαφέρον. Η Ατλέτικο που θεωρείται μια από τις πιο. Πώς να το πω, πετυχημένες ομάδες στο Champions League φέτος, καθώς απέκλεισε την περσινή τροπεούχο. Η Λειψία επίσης θεωρείται μια έτσι ανερχόμενη δύναμη στο γερμανικό ποδόσφαιρο. Μετά τον κορονοϊό βέβαια δεν βλέπετε, είναι ένα μάτσο χάλια. Έχει χάσει και το Βέρνερ από το ενεργητικό της και δεν έχει και πολλές ελπίδες κόντρα στην Ατλέτικο, που είναι το μεγάλο φαβορί. Εγώ βέβαια θα πω ότι και με τα προβληματάκια που έχει Ατλέτικο, γιατί έχει προβλήματα, η Λειψία δεν είναι και τόσο outsider στα μάτια μου, αλλά οι στοιχηματικές δίνουν full Ατλέτικο. Την Παρασκευή έχουμε Μπαρτσελόνα Μπάγερν Μονάχου, έτσι θα πάει το πρόγραμμα αυτή τη βδομάδα. Τρία παιχνίδια σερί, κάθε μέρα θα έχει και από ένα. Νομίζω για όσους θέλετε να τα βλέπετε όλα είναι τέλειο αυτό το πρόγραμμα, γιατί έχει ένα match σε κάθε μέρα και μπορείτε να τα βλέπετε όλα τα παιχνίδια, να τα απολαμβάνετε. Όχι κάτι άλλο που τα βλέπαμε 4 μάτς ταυτόχρονα και δεν ξέρεις ποιο να πρώτο διαλέξεις. Γιατί ακούσε τώρα τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Βάζεις να δεις ένα μάτς που λες, πω, παίζει τώρα Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης, ας πούμε, παράδειγμα. Και δίπλα μπορεί να έχει Ατλέτικο Μαδρίτης, όχι, Αταλάντα Βαλένθια. Και λες, σιγά μην κάτσω να δω Αταλάντα Βαλένθια. Δεν είμαι κανένας περίεργος. Και το Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να είναι μέχρι το 85-0-0 και το άλλο να είναι 7-7 στο tie break. Δηλαδή να μπαίνουν βροχή τα γκολ και εσύ να λες, κοιτάρε τι κάθομαι και βλέπω. Χαιρετώ τον Παναγιώτη, ο οποίος βλέπω ότι αντιδράει. Παναγιώτη, αυτό το συνήθειο να ξυπνάς τόσο νωρίς, ακόμη και στις διακοπές σου. Τον Παναγιώτη τον αφήσαμε στην Κρήτη, θα γυρίσει σε λίγες μέρες. Αύριο γυρνάει, μάλιστα. Και το Σάββατο έχουμε Manchester City Lyon στις 10.
Εκεί κι αν έχουμε φαβορή, εκεί κι αν έχουμε outsider. Και εκεί τη λέω, εγώ δεν την ξεγράφω. Και ας την έχει 12 από ό,τι βλέπω εδώ απόδοση. Αλλά ας μείνουμε λίγο στα δικά μας, ας μείνουμε λίγο στα χθεσινά της 11 του μήνα με Σαχτάρ και Βασιλεία και Wolves Σεβίλη, που παίχτηκε πολύ το πέναλτι, παίχτηκε πολύ το να γίνουν πέναλτι και στα δύο παιχνίδια και νομίζω δικαιωθήκατε. Επίσης παίχτηκε πάρα πολύ η πρόκριση της Σαχτάρ και της Σεβίλης. Αυτό που παίχτηκε όμως περισσότερο από όλα νομίζω είναι η άνετη επικράτηση της Σαχτάρ κόντρα στη Βασιλεία. Και ας το περιμέναμε λίγο πιο σφιχτό το παιχνίδι. Εγώ προσωπικά το περίμενα να μην πάει προς το 4-1. Δηλαδή, με την εικόνα δυστοκίας της Σαχτάρ στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν την έβλεπα να ρίχνει 4 σε αυτό. Αλλά ξεκίνησε από πάρα πολύ νωρίς. Ήταν αυτό ακριβώς που σας περιέγραψα νωρίτερα. Έβλεπα εγώ το Γούλφ Σεβίλη. Λέω θα γίνει πανικός. Θα χάνουν τη μία φάση μετά την άλλη. Και άφησα το Σαχτάρ Βασιλεία γιατί το θεώρησα λίγο πιο εύκολο. Και δεν δικαιώθηκα. Έπρεπε να δω εκείνο το παιχνίδι, είναι αλήθεια. Αλλά στοιχηματικά νομίζω σας άφησε ικανοποιημένους το χθεσινό μενού, έτσι. Χαιρετώ και τον Ανασελέο Ευστάθιο. Ανασελέο Στάθη, ό,τι θες να μου πεις, τι σε βολεύει. Οι οποίοι μας στηρίζουν εδώ πέρα, πατήσανε και το like τους έτσι, στις πρωινές μας δημοσιεύσεις στα πρόμο της εκπομπής. Να μπαίνετε να τα βλέπετε, γιατί έχουν και εκείνα το ενδιαφέρον τους. Είναι ένας σχολιασμός της επικαιρότητας και όχι μόνο. Ναι, αύριο με guest ελπίζω. Αν έχει ξυπνήσει και ακούει, έτσι να με επιβεβαιώσει λίγο ότι αύριο θα είναι μαζί, για να μην τον διαφημίζω τζάμπα. Αλλά από ό,τι μου έχει πει, σήμερα γυρνάει, αύριο θα τον έχουμε. Ναι, γιατί παιδιά, είναι και λίγο πιο ανθρώπινη ώρα το 7-10. Βέβαια είναι και τρίωρο, οπότε θέλει παραπάνω στήριξη και παραπάνω κουβέντα. Γιατί ο μονόλογος ο τρίωρος, όσο και να υπάρχει επικαιρότητα, μετά από λίγο σας κουράζει και σας λίγο νομίζω. Γι' αυτό επίσης να βγείτε και να τα πούμε και στον αέρα, να σχολιάσετε ό,τι θέλετε. Έχετε το ελεύθερο από μένα. Χαιρετώ και τις ακροάδρες της εκπομπής που σιγά σιγά αυξάνονται και δίνουν το στίγμα τους. Γι' αυτό και παίζουμε και τέτοια μουσική και τις ικανοποιούμε και ανεξαρτήτως αθλητικών δρόμενων. Εντάξει, νομίζω δεν έχετε παράπονο οι γυναίκες ότι λέμε και πολλά αθλητικά. Δεν έχουμε τόση πολύ φούρια να πούμε αθλητικά το πρωί. Δεν μας πιάνει καμιά τρέλα. Έτσι κι αλλιώς τα ρεπορτάζ και όλα βγαίνουν μετά τις 10 που ξυπνάνε και οι ρεπόρτερ τα φιντάνια για να μας ενημερώνουν και από ΠΑΟΚ και από ΆΡΗ και από όλες τις ομάδες. Η πρώτη σας αθλητική τζούρα θα είναι με τα πρωτοσέλιδα τα αθλητικά που μετά τις 8 και θα τα ακούσετε εδώ πέρα, αφού ακούσετε πρώτα τα αθλητικά όμως. Και όσοι έχετε διαλυθεί χωρίς να πάτε διακοπές και αναζητάτε τις καλοκαιρινές σας λύσεις για εξόρμηση, εδώ είμαστε εμείς. Θα σας πούμε μετά τις 8 και μετά τις 8.30 μάλλον, θα σας δώσω εγώ μερικά tips για κάποιες μινι διακοπές που μπορείτε να κάνετε. Ακόμη και με τον φόβο lockdown να προσέχετε και λίγο. Ακόμη και με λίγο budget και με ελάχιστες μέρες δικαίωμα. Για να μπορέσετε κι εσείς να αντέξετε αυτές τις δύσκολες μέρες στο γραφείο, στη δουλειά, στον ταμάρι. Δεν ξέρω που βρίσκεστε ακριβώς. Αν είστε ακροατές μας, σίγουρα είστε προς τον ταμάρι. Δύσκολα δηλαδή να είστε τίποτα διευθυντικά στελέχη και να βρίσκεστε τώρα σε κανέναν 7ο όροφο κτηρίου με πουκαμισάκι και εσπρεσάκι στο χέρι. Πιο εύκολα είσαστε με φρέντο εσπρέσο, με κάνα φραπέ, σε ένα χωρημένο διπλό αχτύπητο στο αμάξι και πηγαίνετε με μισό κλειστό το μάτι στην Εγνατία με κίνηση. Για σένα το λέω, Νίκο, που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή στο ύψος της Μαρτίου. Τώρα δεν θα χαίρεται ένας Νίκος που βρίσκεται της Μαρτίου και ακούει. Θα λέει που με βλέπει, τι γίνεται. Γιατί ακόμα είναι 8 παρά, δεν έχετε πάει όλη τη δουλειά σας, είμαι σίγουρος. Δηλαδή 7 και 8 πιάνετε περισσότεροι, όσοι δεν είσαστε της φάβρικας και πιάνετε 5 με 6. Χαιρετώ και τον Πέτρο που και αυτός βρίσκεται έτσι στην παρέα. Αν δεν κάνω λάθος, ακούει και ο Ιωακίμ εκεί στα σύνορα εκεί πέρα, στα διόδια, στα Μάλγαρα. Αλλά δεν έχει τρόπο επικοινωνίας ο Ιωακίμ, γιατί δεν επιτρέπονται και τα κινητά πολύ και έχει αρκετή δουλίτσα. Ακούει όμως, από ό,τι ξέρω, στα κατακίτρινα διόδια, γιατί έχει και Άρη και ΑΕΚ εκεί. Εντάξει, τα σκυλιά και οι πιστοί ακροατές της εκπομπής που είναι σε διακοπές και τους ξέρω, αυτούς που έχουν την ελευθέρας και δεν χρειάζεται να ξυπνούν τόσο νωρίς για να ακούνε, αλλά θα εξεταστούν αργότερα αν ακούσανε τις επαναλήψεις, γιατί θυμίζω μας ακούτε και στο YouTube σε επανάληψη αργότερα και υπάρχει αρκετή συμμετοχή και εκεί. Βλέπω αρκετά σχόλια και δέχομαι αρκετά μηνύματα τα οποία είναι μπαγιάτικα, δηλαδή μου λένε καλά είπατε για το Μουσακά προχθές.
Και λέω, πού το θυμήθηκες ρε φίλε τώρα, δηλαδή εδώ ξεχάσαμε τι έχουμε φάει σήμερα και εσύ μας λες για κάτι που σχολιάσαμε τρεις μέρες πριν. Τρώτε επίσης απεριόριστο bullying για τις λάθος επιλογές σας στο φαΐ. Τρώτε απεριόριστη νουθέτηση και μαθήματα σε γατσιμαρικές ανησυχίες οι οποίες προωθούνται από την εκπομπή. Δηλαδή τώρα υπάρχει άτομο το οποίο προτιμά, ξέρω ότι είναι λίγο περίεργο αυτό που θα πω, αλλά υπάρχει άτομο το οποίο προτιμά τα γεμιστά με κιμά και όχι τα λεγόμενα ορφανά. Υπάρχει άτομο το οποίο έχει αυτή την προτίμηση να τα τρώει πιο βαριά και να υποφέρει λίγο. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι τα γεμιστά, τα χωρίς κιμά, είναι το καλύτερο φαγητό αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Επίσημα. Ναι, βλέπω εδώ και το τελεσίγραφο της Αθήνας για την Ναύτεξ την τουρκική που κοντεύει να φτάσει η Κρήτη. Εκεί πιο πέρα από το Καστελόριζο πλέον. Το έχουμε αφήσει πίσω μας το Καστελόριζο, το έχουμε ξεπεράσει. Η οποία Ναύτεξ κιόλας το Uruç Reis, πώς λέγεται, συνοδεύεται και από πολεμικά πλοία. Βγήκαν και κάτι φωτογραφίες από τους Τούρκους που νομίζουν παίζουν ναυμαχία, νομίζουν παίζουν στρατέγκο, σε τέτοια επίπεδα είμαστε. Και βγαίνει ο Δένδιας. Αυτή η επιλογή Δένδια σε αυτή την νευραλική θέση ήταν σωστή, νομίζετε? Δηλαδή, το να βλέπεις τον Δένδια να δίνει έτσι τα. Να δίνει τελεσίγραφο ή να κουνάει το δάχτυλο, προκαλεί φόβο, προκαλεί ας πούμε δέος. Επίσης δεν κάνω τώρα πολιτικό αγώνα, εντάξει, εννοείται. Έτσι κι αλλιώς απέχουμε και από εκλογές, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θυμάμαι, είχε τότε για τον αρχηγό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν ανάμεσα σε Μητσοτάκη και κάνα δύο ακόμα, και ήταν και ο Δένδιας. Και ο Δένδιας είχε και καλά νούμερα. Δηλαδή, φαντάζεστε Δένδια, αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, το φαντάζεστε πρωθυπουργό? Μπορεί ο άνθρωπος να κάνει πολλή δουλειά, έτσι. Μπορεί να είναι εργασιομανής και εγώ, αλλά μαρκετίστηκα και σε image making δεν μου κάνει. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν μου βγάζει αυτό το κάτι. Θα μου πεις τώρα, έχεις Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Αλλά εντάξει, ο Μητσοτάκης θα έχει και καμιά θεία που θα βρεθεί στον δρόμο και θα τον πει είσαι κούκλος, είσαι κούκλος. Το δεν γιατί να το πει είσαι κούκλος. Εδώ λέγανε τον Τσίπρα. Δηλαδή, λέγανε είναι εγώ, είσαι ο Τσίπρας όταν είχε βγει. Είχε βγει ο πιο σεξι άντρας της χρονιάς, κάτι τέτοιο. Εντάξει, θέλουμε λίγο δουλειά στην Ελλάδα. Θέλουμε δουλειά. Γιατί το άλλο που βγαίνουν κάποιοι και λένε μην τον κοιτάς έτσι το Μητσοτάκη. Όταν ήταν στα νιάτα του Μητσοτάκης και Μαρέβα και εξωτερικό και Χάρβαρντ, αλώνιζε. Αλλά δεν είπαμε, μωρέ. Και δύο μέτρα και όλα, δεν είναι σαν τον άλλο, το Μακρόν της Γαλλίας που είναι ένα μέτρο και ένα μήλικο στο ψυγείο με τα χέρια στην ανάδαση. Εντάξει, θα μιλήσουμε μετά και πάλι για τα Europa League και θα δούμε και τα πρωτοσέλιδα. Απλά αυτή η Σαχτάρα. Πόσα χρόνια είναι στους 8, στους 4, σε τελικούς? Δεν έχουν βαρεθεί? Και επίσης, η χώρα της γιατί δεν βγάζει πολλές ομάδες στην Ευρώπη? Αφού τα πάει τάπα κάθε χρόνο η Σαχτάρ. Δηλαδή, νομίζω η Σαχτάρ είναι από τις πιο σταθερές ομάδες μαζί με τη Σεβίλη σε οκτάδα Europa League και καμιά Zenith να βάλω μέσα. Αλλά δεν γίνεται αυτή η Σαχτάρ, παιδί μου, και βγάζει μια κακομοιριά. Δηλαδή, τώρα έβαλε, βλέπω το δεύτερο γκολ της Σαχτάρ, το 2-0, που ψιλοφαίνεται ότι θα πάει άνετα το match. Και έχει τον προπονητή σου που χειροκροτάει με αυτό το ύφος του απολυμένου, το μίζερο, αυτό το μπράβο, μπράβο, παιχταρά μου, μπράβο, τα καταφέραμε. Λίγο, ας κλάψουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής και βλέπω και το τρέιλερ του Big Brother το οποίο έρχεται. Οπότε θα έχουμε να σχολιάσουμε και Big Brother στη συνέχεια. Έτσι παίρνω τις πάσεις μου εγώ. Έχω ανοιχτές εδώ πέρα τις 15 τηλεοράσεις που υπάρχουν στο ραδιομέγαρο και βλέπω, παίρνω τις ιδέες μου. Και θα σχολιάσουμε αρκετά πραγματάκια σήμερα. Έχουμε πλέον και τον χρόνο στο τριωράκι να τα λέμε ακόμη πιο αναλυτικά όλα. Θα επιστρέψουμε με εφημερίδες, θα επιστρέψουμε με αθλητικές έπειτα εφημερίδες και όλη την αθλητική επικαιρότητα από τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα επιστρέψουμε μετά το σύντομο διάλειμμα FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54222 με 0,62 ευρώ ανά SMS ή χρέωση, τίποτα. Ψιλοπράγματα. Μας ακούτε στην Χαλκιδική, μας ακούτε στο δεύτερο τρίτο πόδι, στο Στριμωνικό Κόλπο, στην Καβάλα, στη Βόρεια Θάσο και όλο εκεί που διακοπάρετε μέσω του Space 92,2. Μας ακούτε στη Δράμα μέσω του Radio Sound 93,8 και μας ακούτε και ιντερνετικά μέσω του e-radio, του Live24 και του GreekRadios.gr που γίνεται πραγματικά ένας κακός χαμός. Και άμα σας ρωτάνε τι ραδιόφωνο ακούτε, θα λέτε αθλητικός λίμπερο, δεν θα λέτε τίποτα άλλο, δεν θα λέτε ξέρω εγώ, να ακούω λίγο. Τι να πούμε τώρα. Ακούω στην Αμερική τον Ελλάς Radio, Ελλάς FM όπως λέγεται. Ή ακούω ιντερνετικές playlists στο Spotify. Εντάξει, τα ακούτε και αυτά. Αλλά πείτε και λίγο αθλητικό λιμπερό, έτσι. Να ανεβαίνουμε. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα. Είμαι 8 η ώρα πλέον, μια ώρα ολόκληρη. Τα λέμε εδώ πέρα
παρέα στον αθλητικό Ολυμπιακό 107,4. Θα επιστρέψουμε με πρωτοσέλιδα, θα επιστρέψουμε με περισσότερο φρέτο Κωνσταντίνο. Ντροπιαστικό story νούμερο 1. Εκεί που λέει αφελές αγόρι, λέω εγώ παλιά θυμούμαι να έλεγε άθελες αγόρι. και λέω τόση μαγιά ρε παιδί μου, Παρίζιο. Εντάξει, είπαμε. Ναι, τελικά όχι. Υπάρχουν πολλά τραγούδια που ακόμη και, και με ελληνικό στίχο δεν καταλαβαίνεις τι λένε. Είναι πολλά τα παραδείγματα. Εγώ θα θυμηθώ μερικές ιστορίες με λάθος στίχους που ήξερα. Θα τους χρησιμοποιήσω. Κάποια στιγμή θα κάνουμε μια θεματική εκπομπή μόνο με αυτό. Με το τι μπορεί να λένε. Πάμε να δούμε λίγο πρωτοσέλιδα. Πάμε λίγο να ανέβουμε, να σχολιάσουμε. Άρχισαν τώρα οι εργασίες απέναντι. Ήσυχα λίγο παρακαλώ. Ήσυχα λίγο. Εδώ κάνουμε, επιτελούμε έργο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα νέα. Παιχνίδια πολέμου για 60 ημέρες στο πλευρό της Αθήνας ή Βρυξέλλες. Είναι όμως. Είναι, η Γερμανία επίσης είναι στο πλευρό της Ελλάδας. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Τέλος επιδεύματος πόσο και για ποιους θα μειωθεί το σενάριο για ψαλίδι κατά 50%, πόσο μειώνεται η προκαταβολή φόρου. Η Άγκυρα απειλεί τώρα με έρευνες σε Κάσο, Κάρπαθο και Κρήτη. Αυτοί θα φτάσουν σε λίγο και στη Σκιάθο. Έτσι όπως πάνε. Έχουν όμως το δικαίωμα. Δεν το έχουν το δικαίωμα. Ή μήπως το έχουν. Και επίσης είχα μια ερώτηση το. Και τι τους νοιάζει ρε παιδί μου με τους σεισμούς. Αυτό που λένε σεισμικές. Δεν ψάχνουν λέει για σεισμό. Εννοείται ότι δεν ψάχνουν για σεισμό. Ψάχνουν για να δουν αν έχει τίποτα πετρέλαια. Με σεισμικές δονήσεις. Δεν τους νοιάζει άμα. Αχ, θα κάνει 7 Ρίχτερ. Έτσι λέγεται το πρόγραμμα. Τι είπε ο Πούτιν, ρωσικό το πρώτο εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Υπάρχει και το λέει, το έδωσε και στην κόρη του, το έχει δώσει και σε όλο το σόι του ο Πούτιν. Εύβοια να στέλνονται όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις και κάποιες καρτοκινητήσεις εταιρείες κάνουν προσφορές με 1000 MB κλπ. Τώρα, λίγο ρε παιδιά, να έχουμε και λίγο τάκτ. Τώρα αυτά τα 1000 MB και τα 100 λεπτά προς όλους, τι να τα κάνουν οι άνθρωποι. Είναι μερικά λάθος μαρκετίστικα κόλπα, τα οποία δεν βοηθούν και την εικόνα των εταιρεών που τα κάνουν. Αλλά νομίζω αυτά έχουν ανάγκη. Έχουν δηλαδή αναστέλλονται φορολογικές υποχρεώσεις. Τέτοια πράγματα χρειάζονται οι άνθρωποι εκεί πέρα. Όχι τώρα Netflix. Τι να το κάνεις στο Netflix. Για αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις επέλεξε ο Biden. Έτσι, υπάρχει και εκεί το ενδιαφέρον καθώς πλησιάζουν, θα γίνουν, δεν ξέρω αν θα γίνουν οι προεδρικές εκλογές των ΕΠΑ. Αυτά για τα νέα. Πάμε στην καθημερινή. Η Άγκυρα δοκιμάζει τις κόκκινες γραμμές, προαναγγέλει νέες έρευνες, συνεχίζει το Orange Race. Η Αθήνα ζητάει συμβούλιο των ΥΠΕΞ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, newsflash, δεν θα γίνει αυτό το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών. Δεν δέχτηκε η Γερμανία. Τετραπλασιάστηκαν οι διασωληνωμένοι ασθενείς. Δυσκολεύουν τα πράγματα στις ΜΕΘ. Αντέχουν όμως ακόμη, έτσι να το λέμε αυτό. Μειωμένη προκαταβολή φόρου για 8 στους 10 λόγω πτώσης του τζίρου. Αναστολή συμβάσεων έως και τον Σεπτέμβριο. Ο κορονοϊός έχει άμεσες επιπτώσεις σε όλη την οικονομία. Κίνδυνος αυτισμού λόγω κάναβης, η χρήση κατά την κοίηση, μας αναφέρει εδώ το άρθρο της Καθημερινής. Η Καμάλα Χάρις, υποψήφια αντιπρόεδρος, ναι, με Τζον Μπάιντεν, αυτό που σας αναφέραμε και νωρίτερα. Το σχόλιο του Αλέξη Παπαχελάδο στην Καθημερινή μας κάνει λόγο για μελετημένες κινήσεις σχετικά με το τουρκικό ζήτημα. Έφυγε από τη ζωή χθες ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, ο αντισυμβατικός ποιητής, έτσι λησμονήσαμε να το αναφέρουμε στην αρχή της εκπομπής. Έτσι, μια είδηση η οποία έφερε λύπη σε αρκετούς λάτρεις της λογοτεχνίας, της ποίησης και γενικότερα σε αρκετό κόσμο που γνώριζε και το έργο του Ντίνου Χριστιανόπουλου και γενικότερα και, και το χαρακτήρα του. Εγώ ειδικά συμπαθώ πάρα πολύ όσους βγαίνουν στα κανάλια και δεν έχουν αυτό το καθοσπρεπισμό και αυτό το έτσι να σας κάνω όλα τα χατήρια. Έβγαινε και τους τάχωνε ο Ντίνος Χριστιανόπουλος και ήταν και αρκετά περήφανος άνθρωπος που δεν δεχόταν και τα βραβεία και δεν δεχόταν και πολλά πράγματα. Έκανε αυτό που γούσταρε δηλαδή. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Από πού πάμε για τη Χάγη, μας ρωτάει έτσι ρητορικά η εφημερίδα των συντακτών. Συνεχίζεται το παιχνίδι εντυπώσεων από την Τουρκία. Έκτακτη σύγκληση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητάει η Ελλάδα. Αυξάνουν οι κραγές των πολεμοκάπηλων στο εσωτερικό. Ναι, υπάρχει και αυτό δυστυχώς. Υπάρχετε και εσείς που ελπίζω να μην ακούτε την εκπομπή, εσείς οι πολεμοχαρείς και οι λάτρεις έτσι του G3 και δεν ξέρω εγώ τι, του FNI, δεν ξέρω, είστε και λίγο πιο παλιοί. Ελπίζω να έχετε σώστας φρένας και να ξέρετε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο και αν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο θα είναι καταστροφικό για όλο τον κόσμο. Με λιμένη υπογραφή και ολόχρησες οι σακαράκες του ΟΑΣΤ.
στον φακό της έρευνας της εφημερίδας των συντακτών. Σε απόγνωση χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι σε τουρισμό και εστίαση για την απασχόληση, ξεχυλίζει η απελπισία στην Εύβοια με τα τηφωνική πλημμύρα και από τις αντιδράσεις πολιτικής προστασίας. Τα πούμε και αυτά. Φορολογικά κίνητρα για να χρυσώσουν το χάπι της μείωσης των κονδυλίων. Έτσι βλέπετε και λίγο τις διαφορές ανάμεσα σε εφημερίδα, από εφημερίδα σε εφημερίδα. Δηλαδή, θα δείτε και για Εύβοια εδώ. Στα νέα, ας πούμε, δεν θα δείτε για Εύβοια. Ενώ παλιότερα για μάτι βλέπατε, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Η Γερμανία εκθέτει την κυβέρνηση επαναπρόθεση στο Αιγαίο. Ο μονόδρομος του διαλόγου, μας λέει η άποψη της εφημερίδας των συντακτών. COVID-19 ψευδέστηση κανονικότητας από Νίκο Χαρδαλιά παρά τα ανησυχητικά στοιχεία. Παγκόσμια πρωτιά για τον Πούτνιν με το Sputnik V. Έχουν μια τάση να το ονομάζουν όλα οι Ρώσοι Sputnik. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, κάτι δορυφόρους είχαν. Δορυφόρους είναι το Sputnik. Νομίζω. Τώρα είπανε και το εμβόλιο Sputnik V. Τώρα σε θαύμα, αλλά ξέρουμε πως είσαι σπόρος, μας αναφέρει η εφημερίδα των συντακτών. Ένα αφιέρωμα στον Τίνο Χριστιανόπουλο, σελίδες 30-31, όσοι θέλετε να το ξεφυλίσετε, να το ξεκοκαλίσετε. Αυτά με την εφημερίδα των συντακτών. Πάμε στην Δημοκρατία. Χωρίς κόκκινη γραμμή, με κομμένη την ανάσα, ελληνικός λαός παρακολουθεί την αλλαγή status quo στο Αιγαίο. Ουδής γνωρίζει ποια τουρκική ενέργεια θα επιφέρει δυναμική απάντηση. Αυτό που λέγαμε πριν για κάποιες έτσι, ας μην χαρακτηρίσουμε, αλλά αυτό που λέγαμε πριν τώρα έχετε το νου σας για την εφημερίδα. Ο Πούτιν ανακοίνωσε το πρώτο εμβόλιο κατά του νέου κορονοϊού. Κλιμακώνουν την ένταση έρευνες στο νότιο Αιγαίο, ανακοίνωσε ο Τσαβούσογλου. Καλά, έχουμε και τον Τσαβούσογλου. Είναι μερικοί, ρε παιδί μου, αξιωματούχοι εκεί στην Τουρκία. Κάτι πρωθυπουργοί, κάτι υπουργοί, κάτι δεν ξέρω εγώ τι. Μόνο ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης δεν βγαίνει να λέει πολλά και είναι λίγο μετρημένος. Αλλά λένε κάτι πράγματα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, κρατάω μικρό καλάθι. Κρατάω μια επιφύλαξη για τις μεταφράσεις. Γιατί έχουμε δει και έχουμε δει πράγματα και έχουμε δει και σε μεγάλα κανάλια. Όργια από μεταφράσεις που έλεγαν άλλα και αλλιώς τα μεταφράσαμε, έτσι. Γιατί μπορεί να λέμε για τον απλό κόσμο, αλλά και αυτοί που πρέπει δεν προσέχουν ή προσέχουν για να μεταφέρουν λάθος κάποια πράγματα. Αναλύση ειδικών τα τρία βασικά σενάρια άρσης του αδιεξόδου. Είναι ο 28ος το νέο σύνορο. Τρία πολεμικά εναντίον 11. Οι Τούρκοι περίμεναν την ευκαιρία, μας αναφέρουν εδώ οι συντάκτες της Δημοκρατίας. Να τόσο ο καιρός. Άρρωστη πρωινή μουσικούλα. Πού να δεις αύριο. Αύριο θα είσαστε εδώ παρέα μας, κύριε συνάδελφε. Θα κάνουμε έτσι το όνειρό σας πραγματικότητα, έτσι να είμαστε 3 ώρες παρέα εδώ και να έχουμε μια θεματική εκπομπή η οποία θα είναι μόνο αθλητική, δεν θα τη λες. Θα μας κάνετε τιμή. Νομίζω να έχετε να πείτε και πολλά για Champions League φέτος. Μετά την εξαιρετική πορεία της Chelsea στον θεσμό. Πάμε όμως και ελεύθερο τύπο, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τις εφημερίδες. Παροξυσμός προκλήσεων από τον Ερντογάν, εξωθεί σε σύγκρουση. Τελεσίγραφο από Αθήνα, αυτή τη λέξη τελεσίγραφο, λες και είναι ο Jason Bourne. Για το Oruç Reis και έτοιμα για έκτακτη σύγκληση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όργιο προπαγάνδας από την Άγκυρα που προαναγγέλνει νέες έρευνες δίπλα σε ελληνικά νησιά. Η επιδιώξη της Τουρκίας και ο ρόλος του ΝΑΤΟ. Διπλωματικές πρωτοβουλίες από την Ελλάδα αλλά και στρατιωτική ετοιμότητα. Τώρα από ό,τι διάβαζα θα καταργηθεί το G3 και θα φέρουν άλλα όπλα. Το G3 που καθώς το έψαξα μας έρχεται από το Βέλγιο, έτσι. Από το Βέλγιο τους προμηθευόμαστε τα όπλα τα G3. Τώρα δεν ξέρω τι θα έρθει. Αυτό είναι το θέμα και από πού θα έρθει. Αιώνιο ταξίδι για τον ποιητή του Έρωτα και της Θεσσαλονίκης, για τον Τίνο Χριστιανόπουλο, έφυγε στα 89 του έτη. Πληρωμή φόρων με δόσεις και εκπτώσεις. Η ΔΕΘ μετατρέπεται φέτος σε πολιτικό και οικονομικό φόρουμ προς νέα παράταση 30 ημερών για δασικούς χάρτες. Το αίτημα από τις Πουμίδα. Ενισχύσεις 5.000 ευρώ για κάθε πληγέντα και έργα 240 εκατομμύριων για την Εύβοια. Ξεκινούν οι πληρωμές από τον ΕΛΓΑ. Έχει και αγροτικό τύπο, ωραίο αυτό. Με τον ελεύθερο τύπο. Θα έπρεπε να έχει. Νομίζω κάθε εφημερίδα οφείλει να έχει και αγροτικό τύπο και τουριστικό τύπο. Τουριστικό τύπο τι να έχει, ένα τύπο να κάθεται με τα πόδια πάνω σε ένα καναπέ. Μην βαράτε, παρακαλώ, μην βαράτε. Λίγο ησυχία. Αυτό που μας λέτε, είτε και τις δύο ημέρες θα ήταν αρκετά φρόνιμο, νομίζω. Θα σας στέλαμε και τις δύο ημέρες. Αν μπορείτε, αν βολεύει. Δεν πιέζω, αλλά θα πιέσω. Άμα είστε εδώ πέρα, θα έρχομαι και θα σας ξυπνάω εγώ με καφεδάκι. Κάθε πρωί δεν θα κάνω διακρίσεις. Λοιπόν, αυτά και με τον ελεύθερο τύπο. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις πιο αριστερόστροφες εφημερίδες. Πάμε να ξεκινήσουμε με Αυγή. Πάντα ωραίο το πρωτοσέλιδο της Αυγής, στιλιστικά και αισθητικά. Brand Fair πάνω στον 28ο μεσημβρινό.
Το ελληνικά πολεμικό ναυτικό καλεί στο Ούρους Ρέις να εγκαταλείψει την ελληνική φαλοκρηπίδα και τα τουρκικά πολεμικά πλοία. Απαντούν ότι είναι εντός της τουρκικής ΑΟΣ. Παράξενη αλλαγή πορείας μέσα στη νύχτα. Τη σύγκληση εκτάκτου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητάει η Αθήνα για την έναρξη θετικού και παραγωγικού διαλόγου. Με την Άγκυρα εργάζεται ο επικεφάλης της Ευρωπαϊκής Διπλωματικής. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τις ηγεσίες των κομμάτων και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις εξελίξεις, αρνούμενος μία επί της ουσίας συνεννόηση σε επίπεδο Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Αλέξης Τσίπρας απαιτείται εθνική στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος για την απάντηση στην τουρκική επιθετικότητα με στόχο την επιστροφή της Τουρκίας στον διάλογο. Δυσκολάκι το βλέπω αυτό. Άσυλο στη Λιθουανία για τον αντίπαλο του Λουκασένκο για τη Λευκορωσία. Αντίο στον Νίκο Χριστιανόπουλο, στον Τίνο Χριστιανόπουλο. Όχι Τίνο εδώ πέρα. Πλήγμα για την Βόρεια Ελλάδα, η αναβολή της ΔΕΘ. Μετά από πολλά χρόνια αναβάλλεται η ΔΕΘ λόγω κορονοϊού. Εκ περιτροπής λειτουργία της με τηλεδιάσκεψη θέλει η Κεραμαίος. Με μάσκες στο σχολείο. Πλησιάζει η πρώτη έτσι, μέρα στο σχολείο, πλησιάζει και ο αγιασμός για τα παιδάκια. Καλή φάση τώρα να είσαι τίποτα Δευτέρα Γυμνασίου, Τρίτη Γυμνασίου. Να μην καίγονται και πολλά πράγματα, να μην διακυβεύονται και τίποτα πανελλήνιες φέτος. Τώρα, άμα είσαι Τρίτη Λυκείου, βέβαια. You drank him, αλλά άμα είσαι πρώτη, δευτέρα γυμνασίου, άντε τρίτη, ακόμη καλύτερα, τρίτη γυμνασίου και παίζεται να μην ξεκινήσεις το σχολείο ή να κάνεις τίποτα μαθήματα από το σπίτι, ζωάρα. Πιο ζωάρα δεν γίνεται. Βέβαια με μάσκα δεν είναι τόσο ζωάρα, πρέπει να έχεις και τη μάσκα να πούμε να μην μπορείς να αναπνεύσεις, γιατί παιδιά με τη μάσκα δεν γίνεται. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή τώρα στο αεροπλάνο που αναγκάστηκα να φοράω μάσκα συνεχώς όλη την πτήση. Μπαφιάζει μετά από λίγο. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πάμε και στην. Όχι στην Εσπρέσο. Γιατί πήγα Εσπρέσο, στο ριζοσπάστη πρώτα. Λοιπόν, να πάρθουν τώρα μέτρα αποφασιστικής στήριξης του Δημοσίου Συστήματος Υγείας. Έτσι. Τα λέει ο ριζοσπάστης, αλλά ποιος τα ακούει είναι η αλήθεια. Μάχη με τις λάσπες και την ανεπάρκεια των κυβερνητικών μέτρων. Φωνικές πλημμύρες στην Εύβοια η επόμενη μέρα. Τις πληγέντες περιοχές επισκέπτεται σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος ζήτησε χθες από τον Πρωθυπουργό να δοθεί άμεσα η αναγκαία χρηματοδότηση για πλήρη αποζημίωση, αποκατάσταση των ζημιών και υποδομές. Ελληνοτουρκικά, είπα, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση ανάβουν τη φωτιά σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο και υποθάλπτουν την επιθετικότητα της Τουρκίας. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό είχε χθες ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο πλαίσιο ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών για τις εξελίξεις. Γιατί δεν έχουμε πάλι συναντήσεις εκεί πέρα με το Μητσοτάκη στο Μεγάλο Μαξίμου, αυτό το. Θα πιείτε κάτι, ένα σπρεσάκι. Α, ένα σπρεσάκι, παρακαλώ. Είναι κορυφαίες στιγμές αυτές. Είναι το. Είναι λες και πάει να πάρει παραγγελία ο Πρωθυπουργός. Είναι αυτό το. Θα πιείτε κάτι, ένα χυμό. Μα γιατί δεν πίνετε ένα σπρεσάκι. Θα έχουμε σπρεσιέρα εδώ πέρα. Μέλη και φίλοι του Κουκουέ στο εξωτερικό έστειλα στο κόμμα 10 μάρκα ακόμα. Συνεχίζει το ταξίδι του σε όλη την χώρα το φεστιβάλ της ΚΝΕ οδηγητή. Γιατί με μικρά γράμματα αντί να το βρεις αυτό. Τεράστια ευθύνη της κυβέρνησης για την αύξηση των κρουσμάτων λόγω κορονοϊού. Να πάρθουν τώρα μέτρα αποφασιστικής στήριξης του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, ζητάει το ΚΚΕ και η οριζοσπάστης κατ' επέκταση. Διεκδικούμε, μας αναφέρει εδώ ο οριζοσπάστης. Αυτά και με τις πολιτικές εφημερίδες. Πάμε και λίγο στην Εσπρέσο, πιο λιγότερο πολιτική. Και μετά σας έχω για το. Μέχρι να τελειώσουμε το ημίωρο. Τις καλές μας εφημερίδες, τα καλά μας περιοδικά εδώ πέρα που μας αφορούν όλους. Ζητάω αυτό, αυτό είναι ό,τι καλύτερο έχω δει χθες. Αυτό είναι πραγματικά ένα διαμαντάκι είδησης που θα μπορούσαν να χτιστούν επάνω του, να βασιστούν τουλάχιστον τρεις εκπομπές. Σούσουρο στο Βόλο με το προφανές περιστατικό, ζητάω την χείρα της γυναίκας σου. Πήγε ο άλλος. Δηλαδή, πώς αντιδράσει αυτή την κατάσταση. Πήγε ο άλλος και ζήτησε, και μικρός κιόλας πρέπει να ήταν σε ηλικία, και ζήτησε το χέρι από έναν τύπο που ίσως ήταν με τη γυναίκα του. Και λέει, θέλω τη γυναίκα σου, λέει, να την παντρευτώ, μπορώ λίγο να την παντρευτώ. Και φυσικά έγινε το σώσε. Και κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα. Φαντάζομαι τον αξιωματικό υπηρεσία εκεί ή τον τύπο που περίμενε να γράψει, να καταγράψει την υπόθεση και τους είπε, ούτε καν τους κοίταξε πριν πει καλημέρα σας. Που όταν βγήκανε μπροστά του, να του λένε την υπόθεση και να αφήνει κάτω το στυλό και να λέει, τι είναι αυτά που λέτε, ρε παιδιά. Το σοκ του. Το σοκ του όταν ακούει έναν τύπο να πηγαίνει και να ζητάει το χέρι από έναν άλλο τύπο για τη γυναίκα του. Μπορεί να το διανοηθεί κανείς αυτό που συνέβη, δηλαδή. Μήπως γονάτισε κιόλας, μήπως γονάτισε, έβγαλε και μονόπετρο. Τι συγκίνηση, μεγάλη συγκίνηση. Μπουζού και με λαϊκή απογευματινή, μας αναφέρει εδώ η Εσπρέσο, την πετσόκοψε στη μέση του δρόμου ένα πραγματικά σκηνικό από ταινία θρίλερ, ψυχό στην Καλυθέα, με μια άγρια δολοφονία.
Γενέθλια γιατούνι με σαμπάνιες. Η λέξη σαμπάνια μετά από όλα αυτά που συνέβησαν δεν είναι νομίζω καλή εξέλιξη. Α ναι, α ναι. Και το όνομα αυτού Αντώνης για τον... για ποιον? Πρέπει να είναι ο Γιαννιάς, αν δεν κάνω λάθος. Για να το δούμε σε μεγέθηση. Ναι, Γιαννιάς. Πω, μέσα έπεσα. Γιαννιάς ο οποίος μετά από 15 χρόνια σχέσης αποφάσισε να παντρευτεί πριν από ένα χρόνο και έκανε τώρα και τα βαφτίσια του παιδιού. Πιπεράδες φωτογραφίες έκαψαν παντρεμένοι. Όταν δεν υπάρχουν αρκετές ειδήσεις, ανεβαίνει το οτιδήποτε σε πρωτοσέλιδο. Δηλαδή, πιπεράδες από φωτογραφίες έκαψαν παντρεμένοι σε πρωτοσέλιδο. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάει και η Εσπρέσο και πάμε σιγά σιγά τώρα να ζεσθενόμαστε πριν πάμε στα αθλητικά στο επόμενο ημίωρο. Πάμε να ασχοληθούμε λίγο με τα περιοδικά αυτά που μας ενδιαφέρουν όλους. Πάμε να δούμε λίγο τι λέει το You. Ελένη, οι πρώτες ανέμελες διακοπές της για την Ελένη Μενεγάκη που έχω διαβάσει τα πράγματα από χθες για την 53χρονη Ελένη Μενεγάκη, η οποία χωρίς ρετούς και ακομπλεξάριστη κλπ. Κλπ. Βγαίνει φωτογραφία στην παραλία. Πλέον πέρασε στο επόμενο στάδιο Μενεγάκη. Πλέον από το. Πήγε για πιλάτες η Μενεγάκη με τη Σπυροπούλου και κοιτάξτε τι τσίτα είναι το δερματάκι. Έχουμε πάει στο ακομπλεξάριστη για την κιτάριτιδα κλπ. Η Μενεγάκη είναι, νομίζω, ήταν το critical point μετά τα 50. Νίκος Καρδαλιάς, Γιώτα Παναγιωτοπούλου, το πιο δύσκολο καλοκαίρι τους. Η συγκινητική αφιέρωση στην γυναίκα του ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος νομίζω έχει άλλο θεσμικό ρόλο πλέον και δεν πρέπει να βγαίνει με την πολιτική προστασία. Αλλά θα το ψάξω λίγο γιατί είχα μια ενημέρωση χθες σχετικά με το ζήτημα. Hot couple Κατερίνα Καινούριο, το δεύτερο ερωτικό της καλοκαίρι με τον Φίλιππο Τσαγκρίδη. Συνέντευξη πριν ντυθεί νύφη η Μάρα Δαρμουζλή. Στηρίζουμε Μάρα Δαρμουζλή. Μετά την απώλεια του αδερφού μου, επισπεύω το δεύτερο γάμο μου. Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Dolce Vita στα νησιά, λίγο πριν την εκπομπή της. Να προσέχει λίγο η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έτσι τώρα μετά με την Dolce Vita, γιατί κάποια κρούσματα κορονοϊού σε ομάδα της πόλης με γνωστό πρόσωπο, γνωστό παίκτη σχετίζονται με Σπυροπούλου. Δεν ξέρω τώρα αν έχει κάνει κάποια τεστ ή αν προσέχει. Βίκη Χατζηβασιλείου γιόρτασε την επιστροφή της στην τηλεόραση και πολύ έλειψε, θα πω εγώ. Τατιάνα Σαφανίδου, το παρασκήνιο της δεύτερης πιο ηχηρής απουσίας μετά την Μενεγάκη. Ετάτη. Αυτά για το You, πάμε στο Τσάο. Τρίγκου Παντζαράς, όχι Πανταζάρας. Παντζαράς, δύσκολα. Και ακόμη χειρότερα Πατζιαράς μετά θα πήγαινε τερματοφύλακας. Επιστροφή στον έρωτα, τέλος στη σχέση του με την αγοραστού ο συγκεκριμένος. Πόλεμος Πεδρετζίκη, Masterchef για τα λεφτά της Μενεγάκη. Η αποκάλυψη από το Τσάο για το νέο της όνειρο. Τι είναι αυτό? Καμπανάκι από τον Ματέο. Κάτι γίνεται εκεί πέρα. Κάτι έχουμε, θα το μελετήσω. Είναι ωραίο θέμα αυτό. Το ειδήλιο τελείωσε νωρίς. Επεισόδιο Κάβουρα Οικονομόπουλου στη Μύκονο. Τα είχαν ξαναβρει αυτοί. All About Ρόδος, Αλεξανδρούπολη, Μύκονος, Πρέβεζα και παράλια Λάρισας. All About Ρόδος. Μετά το All About Άρης έχουμε και All About Ρόδος. Αυτά και με το Τσάο. Πάμε να δούμε λίγο και high πριν πάμε στο διάλειμμα. Γιατί βλέπω εδώ πέρα ωραία πρόσωπα στο πρωτοσέλιδο. Φυλακισμένη στο σπίτι της η Καλογεροπούλου, είμαι τελείως τυφλή, μας αναφέρει πάνω-πάνω. Λίγησαν μπροστά στην εικόνα Τζένι και Βασίλης. Η Παναγία εξαφάνισε τον όγκο της στο έντερο. Θαύμα για την Μπαλατσινού. Ο Βασιλιάς παίρνει πίσω την Αγία Σοφία. Τηλεφώνημα βόμβα του Κωνσταντίνου στον Ερντογάν. Πότε θα γίνει και πάλι ελληνική? Είναι σίγουρα το χάι αυτό? Είναι, πώς είναι, καμιά άλλη εφημερίδα? Ελεύθερη ώρα. Βγαίνει σε πλησιασμό το σπίτι της τραγουδίστριας, το σπίτι που χάνει η γλυκερία στην Ραφίνα. Ποιοι τόλμησαν να πετάξουν τα ρούχα τους, δείτε τους έτσι όπως τους γέννησε η μητέρα τους. Πουλάει το εξοχικό της στον θεολόγο η αλήθεια για την πώληση του σπιτιού της Μιμής Δενίση. Ποιες είναι οι καλύτερες τροφές κατά της γύρανσης, μας αναφέρει εδώ το Χάι. Και έτσι κλείνουμε και το τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Πιάσαμε 8.30. Θα πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαλυματάκι, να επιστρέψουμε εδώ με αθλητικές εφημερίδες, να μπούμε και λίγο στα αθλητικά περαιτέρω μετά την πρώτη μας αναφορά στα παιχνίδια του Europa League. Μένετε συντονισμένοι, αθλητικός Λίμπερο 107,4, έχουμε άλλο τόσο, μια μισή ωρίτσα ακόμη γεμάτη μέχρι και τις 10. Φρέντο Κωνσταντίνο, εδώ με Κωνσταντίνο Τσίψιο, θα πάμε παρέα και όλη αυτή την εβδομάδα μέχρι και την Τρίτη, περίπου Τρίτη Τετάρτη, που θα επιστρέψει ο έτερος Κωνσταντίνος. Με guests αυτή η εκπομπή θα συνεχιστεί, έτσι να έχουμε και παρέτσα να τα λέμε.
με μπόλικη αθλητική επικαιρότητα, με ρεπορτάζ ομάδων, με ΠΑΟΚ, με Άρη, με Ηρακλή, με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, με μπάσκετ, έτσι, με Champions League, με Europa League. Όλα αυτά θα τα συζητάμε. Πάμε να κάνουμε τώρα το διάλειμμα και ερχόμαστε σε λιγάκι. Εδώ μας επιστρέψαμε. Αθλητικός Λίμπερο 107,4, Φρέντο Κωνσταντίνο, εδώ με κουρκουλί. Θα πάμε με κουρκουλί. Και πιο καλοκαιρινή διάθεση θα πάμε μετά. Θα συνεχίσουμε, ανέβουμε λίγο. Κάνουμε συνέχεια αυτές τις αλλαγές κλειστό ανοιχτό το air condition. Δεν μπορώ να αποφασίσω τι είναι χειρότερο. Αν είναι με ανοιχτό air condition χειρότερο, αν είναι με κλειστό. Αμφιταλαντεύομαι, είναι η αλήθεια. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Πάμε να ξεκινήσουμε με Sport Time. Sport Time μας λέει μια φορά και έναν καιρό από τις Σέρες στο Λίβερπουλ μέσω Πειραιά. Το Sport Time καταγράφει κάθε λεπτομέρεια του παραμυθιού που βιώνει ο Κώστας Τσιμίκας, αναλύοντας παράλληλα τι σημαίνει αυτό συνολικά για τον ποδόσφαιρο της χώρας μας. Τι να σημαίνει για το ποδόσφαιρο της χώρας μας. Μην καρποθείτε τώρα όλοι την επιτυχία του Τσιμίκα. Αφήστε το παιδί λίγο να κάνει, να παίξει μπαλίτσα εκεί πέρα. Να πάρει τις ευκαιρίες του, που θα τις πάρει τις ευκαιρίες, γιατί ο Κλοπ δίνει σε όλους ευκαιρίες. Πριν πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα, να δώσω την καλημέρα μου. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σου, Λάρετε. Τι κάνουμε. Ξέρεις, είναι αστείο δηλαδή. Ναι. Πόσο μικρός μπορεί να είναι κάποιος που να χαίρεται και να είναι και περήφανος που του έφυγε ένας παίκτης για να πάει σε μια μεγάλη ομάδα. Mm. Πόσο μικρός πρέπει να είναι αυτός. Εντάξει. Γιατί το βλέπουμε όλο εθνική περηφάνεια. Λες και κάτι τρέχει στα γύφτικα. Άσε που είμαι Λίβερπουλ, αλλά δεν έχει σημασία. Mm. Σημασία έχει ότι δεν μπορείς να περηφανεύεσαι που φεύγει ένας παίκτης σου και να πηγαίνει σε μεγάλη ομάδα, α, εσύ τι είσαι, μια μικρούλα ομαδίτσα. Mm. Αυτό είναι το τάσιο. Και να λες, να χαίρεσαι που έφυγε και σώθηκε το παιδί. Δηλαδή είναι παράλληλα κωμικοτραγικό, έτσι. Δηλαδή, σώθηκε τώρα το παιδί αυτό. Η ουσία είναι αυτή. Δηλαδή είναι τραγικό όχι γιατί αποδέχεσαι τη μιζέρια σου και τη φτώχεια σου, αλλά γιατί ουσιαστικά το γυρίζεις αλλιώς το παιχνίδι. Να είμαστε όλοι χαρούμενοι που οι παίκτες μας θα φεύγουν από εμάς και θα πηγαίνουν στις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Είναι αστείο, κυριολεκτικά αστείο. Δηλαδή εμείς δεν θέλουμε ποτέ να γίνουμε μεγάλη ομάδα. Και παίρνουμε λάμψη, τροφοτιζόμαστε, ας πούμε, από την επιτυχία ενός παίκτη σε μια άλλη ομάδα χωρίς να τον έχουμε εμείς. Δηλαδή τώρα ο Ολυμπιακός και ο Μαρινάκης θα έχουν να το λένε κάνα 1-2-3 χρόνια αυτό, ότι βγάλαμε εμείς τον Τσιμίκα και η Λίβερπουλ παίρνει πρωταθλήματα εξαιτίας του Τσιμίκα. Λες και κάτι έγινε για τον Ολυμπιακό. Το είπανε κιόλας. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται παντού. Είναι παγκόσμιος. Γιατί ναι, πουλάει. Ναι, ναι, ναι. Τι πάθαμε. Ο Μαρινάκης μια χαρά χαρούμενος πρέπει να είναι, γιατί τεπώνει τα εκατομμύρια. Αλλά το ζήτημα δεν είναι εκεί. Το ζήτημα είναι να πεις, ρε παιδί μου, μπράβο στην ομάδα που μπορεί και παράγει παίκτες, που βγάζει χρήματα. Μέχρι εκεί μ' αρέσει. Ας είναι και κυνηγός ο λόγος τους. Είναι πραγματιστικός και εντάξει, μέχρι εδώ όλα καλά. Αλλά όχι να είμαστε και περήφανοι. Να είμαστε περήφανοι που πήγε στη Λίβερπουλ. Δηλαδή είναι αστείο, μα την αλήθεια. Τώρα, για το άλλο που είπες, για το πόσο πολεμοχαρής είναι κάποιος όταν ζητάει κάτι αρκετά σκληρό για την εποχή, ουσιαστικά είναι σαν να παίζει το παιχνίδι του Ερντογάν, γιατί εμείς δεν έχουμε λόγο να κάνουμε. Έτσι. Το θέμα μας όμως είναι, υπάρχουν όρια. Γιατί όταν ο άλλος σε καβαλάει, τότε υπάρχουν όρια. Δεν μπορείς. Δηλαδή εκεί δεν είσαι πολεμοχάρης. Εκεί απλά λες έως εδώ και μην πάρε εκεί. Δεν μπορεί να γίνουν τα πάντα. Νομίζω, φιλάρετε, ότι τα όρια πλέον, έτσι, σε πιο σύγχρονη εποχή, δεν είναι τόσο κόντρα στην Τουρκία. Πρέπει η Ελλάδα να βάλει όρια, όχι στην Τουρκία, αλλά να βάλει όρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, και να πήρε, παιδιά, εντάξει, εφόσον πλέον δεν είμαστε σε κατάσταση να παίρνουμε τις χατζάρες και να πολεμάμε και να κάνουμε το οτιδήποτε, βάλτε εσείς τα όρια για μένα, αλλά μην με αφήνετε έτσι ξεκρέμαστο. Δηλαδή τώρα αυτό που έγινε χθες, ότι η Γερμανία αρνήθηκε το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών, αυτό είναι σαν να σου λέει είσαι μόνος σου. Ενώ κανονικά δεν πρέπει να είσαι μόνος σου με τους θεσμούς που υπάρχουν, με τη σύγχρονη εποχή. Πιστεύεις ότι θα μπορούσε κάποιος να μην μπορεί να μας προστατεύσει, γιατί είναι βαρύ και δυστυχώς το έχουμε στο μυαλό μας,
να μας βοηθήσει να μας δώσει το δικαίωμα της νομιμότητας, της δικαιοσύνης. Αυτά όλα είναι στα χαρτιά, είναι στη θεωρία. Στην πράξη όλες οι χώρες κοιτάνε τα συμφέροντά τους. Εμείς πρέπει να διεκδικήσουμε το δικαίωμα της δικαιοσύνης, της νομιμότητας και πάει λέγοντας. Εμείς μόνον εμείς και κανένας άλλος. Δεν πρόκειται να έχουμε βοήθεια από κάποιον. Αν δεις την ιστορία, στο παρελθόν, ποτέ κανείς δεν μας βοήθησε με τον τρόπο που θέλουμε. Εμείς στηριχθήκαμε στα πόδια μας και τα καταφέραμε. Δηλαδή, όλη η τοπάθεια που μας εκπαιδεύουν να έχουμε, συνέχεια μας εκπαιδεύουν να είμαστε τοπαθείς. Δεν μπορεί να έχει σωστό αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό. Γιατί πολύ απλά, άμα το δεις σαν σύμπραξη, σαν συμμαχία ευρωπαϊκή, όταν οι χώρες μοιραστήκανε 1 τρισεκατομμύριο ευρώ, έτσι τόσα έδωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 1 τρισεκατομμύριο ευρώ στις χώρες και σε εμάς δεν έδωσε 1 ευρώ. Ξέρεις γιατί? Γιατί λέει εμείς ήμασταν στα μνημόνια. Δηλαδή εμείς ήμασταν οι πιο αδύναμοι και εμάς δεν μας έδωσαν 1 ευρώ και τα μοιραστήκανε όλοι οι άλλοι που θεωρείται ότι ήταν ισχυροί. Ναι. Αυτό δείχνει ότι όταν δεν έχεις σωστή διπλωματία, όταν δεν έχεις να πατήσεις πόδι, οι Ιταλοί μια χαρά τα πήρανε. Γιατί πατήσανε πόδι. Εμείς μια ζωή σκύβουμε το κεφάλι. Έτσι δεν πρόκειται κανείς να μας λυπηθεί. Γιατί εκεί πάει. Να μας λυπηθούνε. Δεν γίνεται έτσι όμως. Δεν είναι ισχυρός, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι ισχυρός παίκτης στο οικονομικό επίπεδο. Γιατί εντάξει, να καταλάβει λίγο ο κόσμος ότι δεν μιλάμε για στρατηγικό και για πολεμικό επίπεδο πλέον. Είναι όλα οικονομικά. Ακόμη και η στάση της Γερμανίας είναι οικονομική υπέρ της Τουρκίας σε κάποια θέματα. Οπότε η Ελλάδα δεν είναι πλέον, δεν είναι καν πιόνι οικονομικό στο παγκόσμιο στερέωμα. Δυστυχώς. Είμαστε τόσο υποσχόμενοι φοβερή οικονομική δύναμη που θέλουν να μας το πάρουν χωρίς να μας δώσουν μία. Δηλαδή η Ευρώπη θέλει κανονικά, αν ήθελε το συμφέρον της, θα ήθελε την Ελλάδα να βγάλει το αέριο που έχει. Αν έβγαζε το αέριο που έχει η Ελλάδα, δεν θα είχε ανάγκη ούτε από τη Ρωσία ούτε από την Αμερική. Θα ήταν απόλυτα ανεξάρτητη. Με ενεργειακή ανεξαρτησία η Ευρώπη θα ήταν η πρώτη σε όλο τον κόσμο. Το πρόβλημα που είναι, ότι και αυτοί εκεί πέρα στην Ευρώπη είναι πιόνια αυτών που έχουν τα συμφέροντα τα μεγάλα. Άρα το παιχνίδι είναι ότι δεν μας θέλουν να ισχυροποιηθούμε για δικό τους συμφέρον κιόλας, θα είχαν και αυτοί συμφέρον τεράστιο, αλλά κι εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα. Αν θέλεις να σου πω και αυτό, ναι. Είναι γεωφυσικό, δηλαδή υπάρχουν συμφέροντα οικονομικά και γεωφυσικά ταυτόχρονα. Η Αλεξανδρούπολη εκεί πάνω είναι καθοριστικό σημείο, όσο είναι και το πέρασμα που έχει για να μπεις μέσα στην Μεσόγειο από την Τουρκία. Ελέγχει η Αλεξανδρούπολη εξίσου πολύ πολύ βασικά το μέρος. Ήρθαν οι Αμερικάνοι και λένε θέλουμε να κάνουμε βάση. Οι Ρώσοι θέλουν και εκείνοι να κάνουν. Το ζήτημα είναι, εμείς εκμεταλλευτήκαμε αυτή τη θέση? Δεν νομίζω. Όλοι κάνουν το χαζό, τον Κινέζο, βρείτε τα μόνοι σας, βγάλετε άκρη μόνοι σας, ενώ έχουμε δύναμη. Δεν την εκμεταλλευόμαστε. Μια ζωή που μπορούμε. Έχουμε μια... Όχι, και δεν την εκμεταλλευόμαστε, αλλά έχουμε και ένα χαρακτήρα ότι οτιδήποτε κάνουμε, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι αν βγει ότι έξω από την Αθήνα υπάρχουν πετρέλαια ή υπάρχει φυσικό αέριο, η πρώτη μας αντίδραση θα είναι το... Θα καταφέρουμε, θα μας αφήσουν να το τραβήξουμε, να το πάρουμε. Θα μας αφήσουν, αυτό είναι το θα μας αφήσουν είναι μόνιμα για την Ελλάδα. Έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε αυτό, μπορούμε. Ακριβώς, έτσι είναι. Στα δικά μας μέρη έχουμε και χαγιά. Και αυτό που είπες, τα G3 λέει από το Βέλγιο. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε μια βιομηχανία. Έχουμε βιομηχανία. Δεν την εκμεταλλευόμαστε, γιατί? Γιατί πολύ απλά αυτά που αγοράζουμε απ' έξω έχουν μια τεράστια μίζα που κάποιοι τη ζητάνε και δεν θέλουν να παράγουμε εδώ στην Ελλάδα. Είναι πολύ πολύ βαριά η όλη διοίκηση που έχουμε. Αυτή η διοίκηση που έχουμε
είναι πάρα πολύ λάθος εδώ και δεκαετίες. Αυτό συνεχίζεται και θα συνεχίζεται όσο το επιτρέπουμε. Άρα, φιλάρετε, όταν αναρωτιέται κάποιος για το ποιος φταίει που η χώρα είναι δέσμια και δεν μπορεί να πάρει μόνη της αποφάσεις, ένα μεγάλο μέρος φταίει και λίγο το 1% από αυτών που έχουν τον μεγαλύτερο πλούτο στην Ελλάδα, που δεν θέλουν απλά να χάσουν χρήματα. Δηλαδή, δεν θέλουν να χάσουν τη μίζα, αυτό που λέμε. Φταίμε εμείς που ακούμε ό,τι μας λένε και δεν κοιτάμε λίγο διαφορετικά, κρίνοντας και βλέποντας πιο καθαρά τα πράγματα. Ό,τι μας λένε, το παίρνουμε και το κάνουμε σημαία. Δεν γίνεται. Έτσι. Αυτά που μας λένε τις πιο πολλές φορές είναι για να βγει το αποτέλεσμα που θέλουν αυτοί, όχι το δικό μας συμφέρον. Έχουν και μικρά γράμματα που τα υπογράφουμε χωρίς να τα βλέπουμε. Δυστυχώς είναι αντικρώμενα τα συμφέροντα του κόσμου, εμάς, όλου του κόσμου που ζει σε αυτόν τον τόπο και όπως είπες 1, 2, 3% ανθρώπων που έχουν την εξουσία αλλά και τα μέσα και τα προβάλλουν όλα αυτά και τα προωθούν και εμείς λέμε α, αυτό είναι ή θα διαλέξουμε το ένα κόμμα ή το άλλο. Όχι ρε παιδιά, υπάρχουν 15.000 κόμματα, δεν πάει ψήφος χαμένη, δοκιμάστε και κάτι άλλο στο κάτω κάτω, τη ζημιά την παθαίνουμε, τι χειρότερο θα πάθουμε. Αυτό που θα μπουν οι Τούρκοι μέσα στην Ελλάδα. Τώρα τι μας κάνουν? Γιατί το επιτρέπουμε αυτό? Και δεν είναι θέμα το να είσαι πολεμοχαρής, γιατί αυτό είναι προπαγάνδα τώρα για να υποχωρήσουμε και να δώσουμε ό,τι θέλουν να πάρουν οι Τούρκοι. Όχι, δεν είναι έτσι. Βάζεις όρια και στα όρια αυτά μένεις. Δεν μπορείς να υποχωρείς. Σε λίγο θα μοιράσουμε και τα νησιά. Θα πούνε πόσα νησιά έχουμε. Δια δύο. Όχι. Γεια και χαρά. Γεια σου φιλάρδη, γεια σου, καλημέρα. Λοιπόν, δυστυχώς είναι έτσι τα πράγματα και είναι και χειρότερα και σε μικροπολιτική και μακροοικονομία έχουμε πάρα πολλά πράγματα που δεν έχουν υποθεί. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι πάντα κομπάρσος σε όλα αυτά και όχι μόνο η Ελλάδα, για όσους δεν θέλουν να σκέφτονται σε τέτοιο επίπεδο, ακόμη και ο ίδιος ο μέσος Έλληνας και ο μέσος πολίτης αυτής της χώρας είναι πάντα κομπάρσος σε όλες τις εξελίξεις. Έχει εχθρό του και της χώρας του εξωτερικού, αλλά δυστυχώς έχει και εχθρό του το ελληνικό κράτος σε οικονομικό επίπεδο. Πάμε λίγο να δούμε, να συνεχίσουμε με την Sport Time, με το μια φορά και ένα καιρό για τον Τσιμίκα. Εντάξει, νομίζω με τον Τσιμίκα το έχουμε τεντώσει το θέμα και θα τεντωθεί ακόμη περισσότερο και όταν θα ξεκινήσει να παίζει ο παίκτης με την Liverpool, που δεν αργεί να ξεκινήσει και τις προετοιμασίες της και τα παιχνίδια για την Premier League της νέας σεζόν. Προτεραιότητα η ΑΕΚ για τους παίκτες οι οποίοι αναμένεται να έρθουν για την Ένωση. Παρά το σενάριο περιφενέρ, ο Λιβάγια ψηφίζει Ένωση και ξεκινούν οι συζητήσεις για την ανανέωση συμβολαίου του. Κατεπίγουσα η ανάγκη για στόπερ. Το ΑΝΕΑ για αριστερό back και φορ. Στη Φένλο επίσημα ο Γιακουμάκης για την Ένωση. Κίνηση με νόημα μέχρι και το 2023 στον Παναθηναϊκό ο Χατζη Θεοδωρίδης σε μια επέκταση συμβολέου γεμάτη συμβολισμό. Τι γίνεται με Ίσλα? Πρώτη προπόνηση για Ιωαννίδη. Έτσι πάει στα αστέρια ο ΠΑΟΚ. Όλες οι λεπτομέρειες του αγώνα με την Μπεσίκτας. Η πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ αν ξεπεράσει το εμπόδιο των Τούρκων. Δύσκολα τα πράγματα για τον Άρη. Ώρα 0 για Άρη, μας λέει εδώ στο μπάσκετ η Sport Time. Αυτά με την Sport Time. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Sport Day. Σιγουριά. Δεδομένοι θεωρούν στη Γαλλία τη μεταγραφή του Τραούκο στον Ολυμπιακό. Η μάχη δεξιά. Οι δύσκολες περιπτώσεις των Ραφίνια Ραφαέλ και η έκπληξη. Τι Ραφίνια, είναι δυνατόν? Επιμένουν και στην Ισπανία για ερυθρόλευκη κίνηση απόκτησης του Σίλβα. Ο Γκιλέρμε στη Ρωσία, το νέο συμβόλαιο και η διάψευση. Stand-by για Γκράντσα. Γκράντσα λέγεται. Ναι. Στην νέα σενάρια για Σαντλή. Στην Μπόκα για ένα ακόμη χρόνο ο Σολδάνο. Ωραίος παίκτης ο Σολδάνο. Ωραίος παίκτης ο Σολδάνο. Δυστυχώς θα θέλαμε να έχουμε τέτοιους παίκτες. Δίνεται Περουβιανός. Τα γαλλικά Μουμουέ προβάλλουν τον Γιαννούλη ως αντιτραούκο στην Σεντετιέν. Στις 25 του μήνα και ώρα 9 ο αγώνας με Μπεσίκτας. Πλησιάζει. Πλησιάζουν οι μέρες. 13 μέρες ακόμη έμειναν για το παιχνίδι. Οι Τούρκοι και ο Μπαλοτέλη. Ο Μπαλοτέλη, ο οποίος μπορεί να μην πρόλαβε να παίξει σε ΠΑΟΚ Άρης, να μην πρόλαβε να γίνει παίκτης του Άρη, όπως μας μετέφεραν έτσι αθηναϊκά πρωτοσέλιδα. Αλλά θα το παίξει το παιχνιδάκι του κόντρα στον ΠΑΟΚ. Θα πάει τούμπα. Αν όλα εξελιχθούν ομαλώς
και μεταβεί στην Μπεσικτάς. Και τώρα τρέχουμε, αναφέρει το πρωτοσέλιδο για την Ένωση. Απλά πρέπει, παιδιά, λίγο να φτιάξετε την γραμματοσειρά με τα κίτρινα γράμματα. Δεν φαίνεται καθόλου. Ή βάλτε κανένα πλαίσιο, κανένα περίγραμμα. Δεν φαίνεται, δηλαδή, το τρέχουμε, το ψιλομάντεψα για να το διαβάσω. Για την απόκτηση στόπερ και αριστερού μπακ πιέζεται η Ένωση, ο ρόλος του Ίβιτς και η προεργασία. Η απογοήτευση για Βράνιες, η Φενέρ, ο Λιβάγια και το όχι. Όφι, Ευρώπη στο ΆΚΑ βλέπουν οι άνθρωποι των κριτικών. Οριστικά ο Γκανέα για τον Άρη, ο οποίος έμεινε και ελεύθερος τυπικά χθες από την ομάδα του. Λισαβόνα πρωτεύουσα της Ευρώπης για το Final 8 στα διεθνή Europa League. Το ευχαριστώ του Ζέκα. Α, επίσης, άσε μας ρε Ζέκα τώρα που πήγες και είπες, δηλαδή. Δεν σκέφτεστε εσείς μερικοί άνθρωποι ότι μπορεί να κάνετε και καμιά καριέρα παραπάνω από ό,τι βλέπετε. Πάει ο Ζέκα προχθές μετά το παιχνίδι με την Manchester United και πάει και λέει στον Solskjaer: σε ευχαριστώ πολύ για ό,τι κάνεις και για τη δουλειά που κάνεις στην Manchester United. Πώς δεν είπε στην ομάδα μας. Και εντάξει, φυσικά ο Solskjaer άλλο που δεν ήθελε. Σιγάρε Solskjaer, τι δουλειά έχεις κάνει δηλαδή. Έχεις βρει εκεί πέρα τα ταλεντάκια μέχρι να φύγουν κι αυτά και να φέρεις κανένα γύρο λόγο και να το χρυσώσεις εκατομμύρια. Και τους έκανες πάλι λίγο ομάδα. Αλλά ευχαριστώ πολύ κύριε Solskjaer για τη δουλειά που κάνετε στην αντίπαλό μου μόλις με απέκλεισε από το Europa League. Είναι δυνατό ρε Ζέκα? Και αυτόν τον άνθρωπο τον έκαναν διεθνή. Ο Κάρολος ο Ζέκα. Δηλαδή επειδή είσαι United και επειδή έχεις, ξέρω εγώ, αφήσει τις United στο δωμάτιο σου, πρέπει να το μάθουν και οι συμπαίκτες οι οποίοι μόλις αποκλείστηκαν από αυτήν την ομάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτεστε μερικοί. Το Μεσολόγγι πανηγυρίζει για το μπάσκετ. Πρωτιά για Νικόλ στη Φιλανδία, στο Στίβο. Αυτά για τη Sport Day. Φέρνει Ραφίνια ο Ολυμπιακός, το μυστικό της επικείμενης μεγάλης μεταγραφής. Επιμένει για Σάο Σιμεώνε, Σιρήνες και από Αγγλία. Η Μαρσέγ μακριά από τον Γκραντέλ. Τι γίνεται με τον Σαντλή, μας μεταφέρει ο κόκκινος πρωταθλητής. Το νέο παζλ, ο κλεισμένος Τραούκο, ο Σίλβα της Λεγανές και ο Ζόρζε της Μονακό στο κάδρο του αριστερού μπακ. Κλειδί ο Γκασπάρ για τις εναλλακτικές στα άκρα της άμυνας και οι λύσεις εκ των έσω στην αναμονή ο Σούμπασιτ. Ετοιμάζεται για ρέντι ο Κρίστανσον στο rotation και ο Τζολάκης. Από τα 7,5 στα 4,5 εκατομμύρια Άγγλοι πέφτουν για τον Σομπί. Σισε και Μπα στα διαμάντια της Αφρικής. Έστρωσαν κόκκινο χαλί στον Τσιμίκα. Τρομερή υποδοχή στο Λίβερπουλ. Θέμα σε κάθε γωνία του πλανήτη η τεράστια μεταγραφή του. Εντάξει, όχι, θα πω εγώ. Έχει ένα ωραίο σε σχόλιο κάτω από δημοσίευση των Άγγλων που λέει: θυμάστε άλλον Έλληνα παίκτη, είναι άλλος ένας, λέει, που είχε έρθει στη Λίβερπουλ για να παίξει. Και πετάγεται ένας θεός, ένας Βρετανός που δεν έχει ιδέα που πέφτει καν η Ελλάδα και οι γύρω χώρες και λέει: θυμάμαι, λέει, έναν Έλληνα παίκτη. Τον Τζόρνταν Σακίρι. Εντάξει. Ανάθεμα για να ξέρουν τι είναι η Ελλάδα και τι είναι η Αλβανία εκεί πέρα στην Αγγλία μερική. Έχουν μια νοοτροπία Ηνωμένων Πολιτειών. Μερική. Είπε το Σακίρι τον έβγαλε Έλληνα. Θα μπορούσε, σίγουρα έχει κάνει διακοπές ο Σακίρι στην Ελλάδα, άπειρες. Μπορεί να έχει έρθει να μείνει κιόλας στην Ελλάδα για να έχει έρθει να δουλέψει καμιά σεζόν. Αλλά δύσκολα. Πάμε να δούμε και Metro Sport πριν πάμε στο διάλειμμα των 9. Δυναμώνει μεταγραφικό ξέσπασμα του Άρη με μεθοδικές κινήσεις και αξιόπιστες λύσεις για όλες τις γραμμές. Συμφωνία με Μάνο και Γκανέα για 2 χρόνια. Στη Θεσσαλονίκη ο Τζέγκο, ο Γκατούζο του Άρη, λέει στην Metro Sport για τον Αυστραλό. Ο ρεπόρτερ της Αούστρια Βιέννης Μίκαελ Λόρμπερ. Προθεσμία σε Λόπες απομακρύνεται λόγω Λοκομοτίβα η περίπτωση Ντάκοβιτς. Πρώτη με νέες παρουσίες, απουσίες και πίστη για τη νέα σεζόν. Είχαμε χθες την πρώτη προπόνηση των κεντρινών μαυρών. Πρώτη προπόνηση για τους παίκτες του Άρη μετά και τα θετικά αποτελέσματα λόγω κορονοϊού. Έτσι γίνανε τα απαραίτητα τεστ. 14 μέρες για μάτς των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Παίκτες και Φερέρα οφείλουν να παρουσιαστούν σε λιγότερο από 2 εβδομάδες σε έναν ΠΑΟΚ που θα ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπεσίκτας στο κομβικό από οικονομική και όχι μόνο άποψη τελικό στην Τούμπα της 25 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ο Κούτσια στα χνάρια του Κούδα. Αρχίσαμε με τις συγκρίσεις που δεν βοηθούν και τους παίκτες. Οι Τούρκοι επιμένουν ότι μετά το παιχνίδι θα διεκδικήσουν τον Ακπομ, τραυματίας ο Λιάγιτς. Έφυγε ο μέγας ποιητής Θεσσαλονικιός και παοξής Ντίνος Χριστιανόπουλος. Ανδρέα Πύρλο, ο μαέστρος στη νέα μεγάλη πρόκληση με την Γιουβέντους. Η Σταχτοπούτα και οι πληγωμένοι. Προτάσεις και ταμείο κλπ. Έρχεται ο Λεωνίδης με κίνηση στήριξης για τον Ηρακλή. Άντε να ακούμε καμιά είδηση για τον Ηρακλή. Σιγά σιγά πρόβλημα. Κατάπτωση για την εγγυητή, νέα κατάπτωση μάλλον εγγυητική για την ΚΑΕ Άρης. Δυσκολεύουν τα πράγματα για τους κιτρινόμαυρους που σε έναν μήνα πρέπει να βρουν 60.000 ευρώ. Αυτά για τη Metro Sport και φύγαμε. Πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι μας. 9 η ώρα πιάσαμε. Θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ ομάδων με ΠΑΟΚ και Άρη. Θα επιστρέψουμε και με άλλες ειδησούλες. Φυσικά
Θα είμαστε εδώ πέρα στην τρίτη ώρα της εκπομπής και με τα ζώδιά μας, μετά αργότερα και με τα ανέκδοτα και με όλη την έτσι μουσικο, κοινωνικο, πολιτική, αθλητική υφή της εκπομπής. Μένετε συντονισμένοι, αθλητικός Λίμπερο 107,4, Φρέντο Κωνσταντίνο για ακόμη μια ώρα γεμάτη. Ερχόμαστε λίγο. Εν τω μεταξύ, σήμερα το πρωί ξεβούλωσε τελείως το δεξί μου το αυτή από το αεροπλάνο. Δηλαδή, μια μισή μέρα ήμουνα σε μια ημιαγρία κατάσταση. Αυτό το τραγικό το πράγμα με τα αεροπλάνα πρέπει να λυθεί κάποια στιγμή. Δηλαδή, όχι μάσα τσίχλα, όχι δάγκωσε, ξέρω εγώ, έχει καμιά μασέλα για το αεροπλάνο για να είναι ανοιχτό το σαγόνι. Ό,τι να είναι, δεν βγαίνει τίποτα. Άμα θέλει να βουλώσει τα αυτή, βουλώνει άνετα. Ό,τι και να μασίσει, δηλαδή, μέχρι και καρότα να τρως και να κρατσανάς μια ώρα στο αεροπλάνο, δεν σώζει την κατάσταση. Και αυτό το έχω παρατηρήσει ότι σημαίνει μόνο όταν γυρνάω προς Θεσσαλονίκη. Να σημειωθεί αυτό. Κάτι γίνεται. Μπαίνουν μάλλον με πιο μάγκικο τρόπο, μπαίνουν με τις μπάντες στα αεροπλάνα, μπαίνουν με χειρόφρενα, δεν ξέρω τι γίνεται. Μπαίνουν με απότομα μάλλον και προς την προσγείωση έχουμε θέμα. Όπου και αν έχω πάει, πουθενά δεν με έχει πιάσει αυτό το πράγμα. Όποτε γυρνάω Θεσσαλονίκη, αμέσως. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για ΠΑΟΚ. Πάμε να δούμε τι γίνεται, καθώς πλησιάζουν τα παιχνίδια για τον Δικέφαλο. Πλησιάζει το παιχνίδι με την Μπεσικτάς ή Μπεσικτάς, όπως θέλετε να το λέτε σωστά. Μπαίνουν σε κλίμα προετοιμασίας οι παίκτες του Δικεφάλου. Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στη βάση του μετά από μια ημέρα ξεκούρασης και ο Αμπέλ Φερέιρα και οι παίκτες θα επιστρέψουν εκτός απρόπτου σήμερα το απόγευμα στο γήπεδο για την δουλίτσα. Θέση ασπρόμαυρη είχαν ρεπό, ωστόσο είχαν ένα διαφορετικό ραντεβού, καθώς υποβλήθηκαν στο σχετικό τεστ για κορονοϊό άπαντες, καθώς και τα κρούσματα υπήρχαν τις προηγούμενες μέρες στον Δικέφαλο. Χαιρετώ και τον Γιάννο. Και τον Γιάννη, λέει, να είσαι μαθημένο στα αεροπλάνα, φίλτατε. Εσείς βλέπετε αεροπλάνα στα δυτικά και νομίζετε έχουμε πόλεμο. Εντάξει, καλά. Θα πεις εσύ για μένα που δεν έχεις βγει έξω από τα Μάλγαρα. Που δεν έχεις φύγει πιο πέρα από την Ιγουμενίτσα στη Δύση. Να μην πούμε για Ανατολή. Για Ανατολή μέχρι. Τι να πω. Μέχρι το Ρήσιο έχετε φτάσει. Δεν έχεις πάει παραπάνω. Και θα πείτε εσείς για μας. Τι λες, βρε. Χαίρετο πάντως Γιάννη, ο οποίος είναι και αυτός στις επάλξεις. Γύρισε εσύ από διακοπές. Τι κάνετε να πούμε. Ακόμα διακοπές εσύ. Αυτό το δίμηνο διακοπών στη Χαλκιδική που έχεις κάνει μια τουρνέ που έχεις γυρίσει όλα τα μέρη. Που στις διακοπές, έτσι πριν πάω στο. Πριν συνεχίσω, στις διακοπές είχαμε το. Αυτά τα catchphrases των διακοπών, ρε παιδί μου, όταν πας με παρέα. Υπάρχουν μουσικές και υπάρχουν και κάποιες ατάκες που μένουν από τις διακοπές. Και την πρώτη μέρα έτυχε να γνωστού έτσι του ενός του παιδιού που ήμασταν στις διακοπές. Γύρισε και είπε, έλα μωρέ, τι έχει να ζηλέψει η Κρήτη. Τι έχει να ζηλέψει, ξέρω εγώ, το ελαφωνήσι από παραλία Χαλκιδικής. Ναι, αυτό είναι, το βρήκατε. Δηλαδή, και λέγαμε μετά, εντάξει, τι έχει να ζηλέψει τώρα αυτός εδώ ο γκρεμός με τα καταγάλανα νερά, τα καθαρά νερά εδώ πέρα που δεν έχει πατήσει άνθρωπος, τα παρθένα από ανθρώπινο σώμα νερά, από τη Σάρτη, ας πούμε. Ναι. Έχουμε ένα τοπικιστικό χαρακτήρα εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Μας πιάνει που και που η τρέλα, ενώ δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, τώρα, άμα μου συγκρίνετε τη Χαλκιδική με ωραία μέρη στην Κρήτη ή σε νησιά, θα είσαστε νυχτωμένοι. Πάμε όμως να δούμε. Συνεχίζει ο ΠΑΟΚ. Αν είναι όλα αρνητικά τα τεστ για τον κορονοϊό, όπως και την προηγούμενη Πέμπτη, ο Αμπέλ Φερέιρα και οι παίκτες του θα βρεθούν σήμερα το απόγευμα στο γήπεδο, μπαίνοντας σταδιακά σε ρυθμούς αγώνα, με φόντο την αναμέτρηση κόντρα στην Μπεσίκτας. Όπως έγινε γνωστό, ο Δικέφαλος θα υποδεχτεί τους Τούρκους στις 25 του μήνα στην Τούμπα στις 9 το βράδυ. Δεν ξέρω για τον ΠΑΟΚ, είναι νομίζω θετικό το ότι είναι μόνα τα ματς. Γιατί με μονά ματς, ακόμη και με μεγαθύριο να πέσει στον επόμενο γύρο, υπάρχουν ελπίδες. Δεν είναι δηλαδή. Είναι νομίζω μια καλή ευκαιρία για κάποια από τα outsider και κάποιους από τους θεωρητικά δύναμους αυτές οι εποχές στο Europa League, στο Champions League και γενικότερα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αναχωρούμε σήμερα για τα βουνά. Α, τι θα πας και σε βουνό. Εσείς που εκδράμετε σε βουνό το καλοκαίρι έχετε την υποστήριξή μου και έχετε και την ιδιαίτερη αγάπη μου, γιατί εντάξει, φτάνει με τη θάλασσα κάποια στιγμή, κάπου όπα. Για πες μας όμως τι βουνό είναι, για να ξέρουμε να σε κράζουμε μια εκπομπή. Μην πεις τίποτα κανένα περίεργο. Κροατικά μέσα κάνουν λόγο για κίνηση του ΠΑΟΚ για απόκτηση του 26χρονου Κροάτιου επιθετικού Αντώνιο Τσολάκ. Βέβαια η αλήθεια απέχει λίγο από τα κροατικά μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα του παίκτη
δεν υπάρχει στη λίστα του ΠΑΟΚ, ωστόσο το ενδιαφέρον του Δικεφάλου δεν ξεπέρασε το φυσιολογικό επίπεδο και δεν έδωσε πολλά λεφτά ο ΠΑΟΚ, δεν πρόσφερε πολλά λεφτά για να τον φέρει στην Ριέκα και επίσημα κιόλας δεν υπήρχε πρόταση από τον Δικεφαλό. Υπήρχε ένα φιλολογικό ενδιαφέρον για τον Δικέφαλο, ένα έτσι τον θέλουμε τον παίκτη, αλλά δεν έγινε ακόμη επίσημη πρόταση. Και βάζω το ακόμη γιατί ποτέ δεν ξέρεις τα μεταγραφικά. Αφήστε που κιόλας ο παίκτης έχει και υψηλό κασέ. Έχει γίνει μια επένδυση από τον, για τον παίκτη από την Ριέκα, καθώς τον αγόρασε από τη Χόφενχαϊμ πέρσι το καλοκαίρι έναντι των 900.000 ευρώ και δύσκολα θα αποχωρήσει πριν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με την Ριέκα και πόσο μάλλον για λίγα χρήματα. Προβλήματα για την Μπεσίκτας εν ώψη ΠΑΟΚ, καθώς με διάστρεμα αποχώρησε ο Λιάιτς από την προπόνηση της Μπεσίκτας. Οι πρώτες εκτιμήσεις λένε για διάστρεμα και ο μεγάλος στάρ, ο Αντέμ Λιάιτς, έπαθε μια μικρή ζημιά, γύρισε το πόδι του και οι γιατροί της ομάδας δεν πιστεύουν ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό. Παρ' όλα αυτά, ο παίκτης θα χάσει κάποιες προπονήσεις και θα περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις για να εκτιμηθεί η κατάσταση της, και η σοβαρότητα της κατάστασης του τραυματισμού του. Θέλω όμως, θέλω Μπαλοτέλη. Θέλω Μπαλοτέλη να πάει στην Μπεσικτάς αρχικά για να βγει και η επισημότητα ότι δεν υπήρχε περίπτωση για Άρη. Και αρχικά να γίνει και το παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ για να το ζήσουν κάποιοι που το είχαν τρελή ανάγκη. Όπως είπαμε, οριστικοποιήθηκε η αναμέτρηση κόντρα στην Μπεσίκτας για την Τρίτη στις 25 Αυγούστου στις 9 η ώρα στο γήπεδο της Τούμπας. Και ήδη οι Τούρκοι είναι αρκετά αισιόδοξοι, καθώς λένε ότι όταν τα γήπεδα είναι και κλεισμένα των θυρών και γίνεται σε ουσιαστικά ουδέτερο χώρο η έδρα, οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες. Δεν νομίζω όμως να είναι πολύ μοιρασμένες, γιατί οι παίκτες του ΠΑΟΚ το ξέρουν το γήπεδο της Τούμπας, έχει και αυτό τον ρόλο του. Δεν είναι τώρα το ίδιο πράγμα να παίζεις σε ένα γήπεδο που παίζεις πρώτη φορά με το να παίζεις σε ένα γήπεδο που το ξέρεις για χρόνια, έτσι. Ειδικά για τους παίκτες του ΠΑΟΚ που έχουν και ένα δέσιμο με την Τούμπα, έχει έναν παραπάνω ρόλο το να παίζουν εντός έδρας, ακόμη και χωρίς τον κόσμο τους. Που σίγουρα θα έχει και κόσμο έξω από το γήπεδο που θα φωνάζει, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι Ελβετία και Ευρώπη γενικότερα να υπάρχει απόλυτη ησυχία και να ακούγονται μόνο οι φροντιστές. Έχουμε απ' έξω, θα έχουμε και τον Πινελίκη, θα έχουμε και τα συνθήματα. Θα έχει αρκετό κόσμο έξω από την Τούμπα σίγουρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στον Άρη για να ολοκληρώσουμε το ημίωρο με τα ρεπορταζιακά μας. Στον Άρη, όπου παραμένει ανοιχτό το θέμα του Μπρούνο Γκάμα, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη και ήταν, έτσι, μια από τις απουσίες, μια ηχηρή απουσία από την πρώτη προπόνηση, ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, ο οποίος θεωρητικά δεν είναι μέλος της του Άρη, καθώς το συμβόλαιο του ολοκληρώθηκε με τους κιτρινομαύρους, αλλά δεν είχε και λόγο να βρίσκεται στην πρώτη προπόνηση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι γράφτηκε και ο επίλογος της παρουσίας του με τον Άρη, τουλάχιστον για την ώρα. Η υπόθεση του 32χρονου άσου παραμένει ανοιχτή για τους ανθρώπους του Άρη, με τον παίκτη να εμφανίζεται πιο διαλλακτικός όσον αφορά το οικονομικό. Βλέπει και ο ίδιος ότι γίνεται μια καλή δουλειά φέτος και ότι υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις αν δεν αποκτηθεί ο ίδιος, και δύσκολα πλέον σε αυτή την ηλικία που βρίσκεται να βρει ένα συμβόλαιο των αρχικών του απαιτήσεων κοντά στις 350.000 ευρώ. Έχει πέσει κατά πολύ ο ίδιος κοντά στις 300. Νομίζω αν πέσει λίγο ακόμη, ίσως βοηθήσει ακόμη περισσότερο τον Άρη για να γίνει πιο ζεστός στην υπόθεσή του. Είναι ανοιχτή η περίπτωση, αλλά ίσως έχει ακόμη δρόμο για να φάνει αν θα ενεργοποιηθεί ξανά η επιλογή του Πορτογάλου ή αν το μάτς της Τούμπας θα ήταν το τελευταίο του με τα κιτρινόμαυρα. Νέα πρόσωπα στο νέο τεχνικό team για τον Άρη. Η στελέχωση συνεχίζεται. Η στελέχωση, η οποία είναι εξίσου σημαντική με τις μεταγραφικές κινήσεις για τους κιτρινόμαυρους. Ο Νίκος Αμανατίδης και ο Χάρης Αποστολίδης ανέλαβαν το κομμάτι της φυσικής κατάστασης και της αποκατάστασης των ποδοσφαιριστών, ενώ ο Χάρης Τσελεμπόνης θα υπομειστεί το βάρος του σκαναρίσματος των αντιπάλων. Θα εξετάζει έτσι τους αντιπάλους του Άρη με τα βίντεο και θα αποφορτήσει έτσι τον άμεσο συνεργάτη του Μιχαλ Ένικ, το Λιτερζή, από το έργο αυτό. Παράλληλα, παραμένει στην ομάδα και ο προπονητής τερματοφυλάκων του Άρη, ο Αλέξανδρος Ράντος. Πάμε στη γραμμή που περιμένει. Καλημέρα. Δεν περίμενε πάρα πολύ στη γραμμή. Ξαναπάρτε. Περιμένουμε. Μπορεί να θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Και να ρωτήσετε κάτι, εμείς εδώ είμαστε. Η μέρα ανακοινώσεων η σημερινή για τον Άρη, Τετάρτη 12 του μήνα, θα έχουμε σήμερα ανακοινώσεις στα μεταγραφικά. Μπερτόλιο και Τζέγκο βρίσκονται ήδη στις προπονήσεις του Άρη. Θετικά ολοκληρώνονται και οι περιπτώσεις Γκανέα και Μάνου. Το Μάνου το θέλω πάρα πολύ να έρθει στην ομάδα, γιατί μιλάμε για έναν αρχισκόρερ πραγματικά. Βλέπετε, φέτος η καλοκαιρινή περίοδος για τον Άρη βγάζει και λίγο ένα γυνάτριο, παιδί μου. Βγάζει ένα, έτσι, μια
μια λύτρωση στην ανυπομονησία για τις μεταγραφές και ίσως κάνει και παραπάνω από όσες θα ήθελε. Δηλαδή, βγάζει μια όρεξη παραπάνω ο Άρης. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός λοιπόν των κιτρινομαύρων συνεχίζεται λίγες ώρες, λίγες μέρες πριν την αναχώρηση ομάδας για τα 3-5 πηγάδια, όπου θα πραγματοποιήσει και το βασικό μέρος της προετοιμασίας της. Ο Μπερτόλιο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από την Παρασκευή, έχει ολοκληρώσει όλα τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά και η ανακοίνωση του πλέον έχει διαδικαστικό χαρακτήρα. Και χθες πήρε μέρος μάλιστα και στην πρώτη προπόνηση της ομάδας με ατομικό πρόγραμμα φυσικά. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας και ο James Τζέγκο, ο Αυστραλός χαφ, ο οποίος βρέθηκε στο Κλάνς Βικελίδης και στο Δασιγένιο, προκειμένου να γνωρίσει τους συμπαίκτες του και να κάνει τις πρώτες αναγνωριστικές βόλτες στις εγκαταστάσεις του Άρη. Εντός ημέρας αναμένεται και αυτός να ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις και την ίδια στιγμή υπάρχουν και οι περιπτώσεις Γκανέα και Μάνου. Ο 28χρονος Μπακ, ο οποίος έχει συμφωνήσει όλα με τον Άρη, έμεινε ελεύθερος χθες το βράδυ από την Μπιλμπάο και αναμένεται να επισπευθούν οι διαδικασίες προκειμένου να έρθει στη Θεσσαλονίκη όσο το δυνατόν νωρίτερα. Θα διαβάσετε φυσικά όλα αυτά και στο All About Aris. Παρόμοια κατάσταση και με τον Δημήτρη Μάνο που έχει επιλεχθεί από τους ανθρώπους του Άρη για μία εκ των δύο θέσεων στην κορυφή της επίθεσης. Απομένουν λεπτομέρειες από την πλευρά του παίκτη για να ντυθεί και εκείνος στα κίτρινο-μαύρα. Και άργησε, θα πω εγώ. Να πούμε ότι η πλειονότητα των ποδοσφαιριστών του Άρη, και έτσι για να μιλήσουμε και λίγο για τις απουσίες, έχει μπει σε πρόγραμμα και ο COVID όμως προκαλεί και κάποια προβλήματα στις πτήσεις των ποδοσφαιριστών με μειώσεις στα δρομολόγια. Αυτός ήταν λόγος που ο Λούκας Άσα δεν κατάφερε να δώσει το παρόν στην πρώτη προπόνηση της ομάδας και αναμένεται στην Ελλάδα εντός 24ωρου. Παράλληλα, ο πρόσωπος στην προπόνηση θα αποτελέσει σήμερα και ο Χαβιέ Ματίγια, ο οποίος ήρθε στη Θεσσαλονίκη αργά το βράδυ κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Φωτογραφίες και πλούσιο ρεπορτάζ κλπ. Μπορείτε να βρείτε στο All About Aris. Έτσι βρίσκεται και διαβάζετε όλη την επικαιρότητα στα κιτρινόμαυρα φυσικά. Και στο ΠΑΟΚ 24 από πλευράς ΠΑΟΚ, έτσι τα οποία ενημερωνόμαστε και μας βοηθούν εδώ πέρα με την πληρέστερη ενημέρωσή σας. Ναι, Νίκο, κανένα είναι ωραίος παίκτης. Είναι ωραίος παίκτης και αν ολοκληρωθεί, γιατί εγώ πάντα είμαι με το αν και το να ολοκληρωθούν πρώτα τα πράγματα και γιατί και για Σαντίκου ακούγαμε ότι ήταν υψηλό κοντά, αλλά δεν καρποφόρησαν οι συνομιλίες. Ο Γκανέα είναι ωραίος παίκτης. Ο Γκανέα είναι ωραίος παίκτης και είναι και καλό όνομα για τον Άρη. Και νομίζω είναι και οικονομικά πολύ καλά. Και θες ένα τέτοιο παίκτη από εκείνη την πλευρά, γιατί έχει συνηθίσει σε άλλο τρόπο παιχνιδιού φέτος και πέρσι και θες λίγο διαφορετικά πράγματα φέτος. Θες μεγαλύτερη ταχύτητα, θες άλλα στοιχεία και θες παίκτη ο οποίος δεν θα κάνει και τόσα λάθη στο παιχνίδι του. Και μόνο σαν βιογραφικό, βέβαια, είναι και αυτός ένας παραπάνω λόγος να θες αυτόν τον παίκτη. Έχει και αυτός τις παραστάσεις του, έχει γυρίσει και κάποια γήπεδα τα οποία άλλοι παίκτες δεν τα βλέπουν ούτε με το κι άλλοι. Έχει μια εμπειρία που το επιτρέπει να θεωρείται και έτσι από τα καλά ονόματα φέτος του Άρη. Αλλά το θέμα είναι να δείξουν όλοι τι θα κάνουν στον αγωνιστικό χώρο, να δείξουν αν αξίζουν τις ευκαιρίες και τα χρήματα τα οποία δαπανήθηκαν και να δείξουν κιόλας ότι αξίζουν να βρίσκονται σε αυτό το project το οποίο χτίζεται σιγά σιγά από τον Άγγελο Χαριστέα και τον Μιχάλη Ένικ και τον Τόλι Τερζή, όσους γενικότερα σχεδιάζουν τον νέο Άρη, όχι τόσο το φετινό Άρη, γενικότερα τον Άρη των επόμενων ετών. Βλέπω τώρα Παπαδομονολάκη να πατάει like. Ελπίζω να συντονίστηκε πάνω που βάζω Χατζηγιάννη. Πάμε ρε Μιχαλάρα, πάμε ρε Μιχαλάρα. Οι εκπομπές χωρίς Παπαδομονολάκη με Χατζηγιάννη είναι απολαυστικές πραγματικά. Γιατί έχουμε ένα κόμπλεξ έχω εγώ που θέλω να βάζω και Χατζηγιάννη και δεν μπορώ. Δυστυχώς. Ας πούμε όπως δεν ακούτε Χατζηγιάννη με Παπαδομονολάκη, έτσι με μένα δεν θα ακούτε ποτέ Μαζονάκη. Είναι νομίζω με μαθηματική ακρίβεια ότι δεν θα ακούσετε Μαζονάκη ποτέ σε αυτήν την εκπομπή. Αυτά γενικότερα με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Λίγα πράγματα σε πρωινές ειδήσεις. Όσο προχωράει η μέρα, νομίζω θα αρχίσουν και οι ρεπόρτερ να ενεργοποιούνται και να έχουμε και περισσότερες ειδησούλες. Περισσότερα μπορείτε να διαβάζετε βέβαια στα site και στο ΠΑΟΚ 24 και στο All About Aris. Και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με τους κάτω. Η ΑΕΚ, η οποία νοιάζεται πάρα πολύ και αγωνιά για το μέλλον του Μάρκο Λιβάγια, ο οποίος κάνει μάγια στην Ένωση, φέτος έκανε αρκετά μάγια, του χρόνου δεν ξέρω αν θα προλάβει, με την ατάκα του Λιβάγια που θέλει να είναι και τον επόμενο χρόνο στην Ένωση και να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει τους στόχους της, αλλά υπάρχουν και άλλα συμφέροντα στη μέση και δυσκολεύουν την υπόθεσή του. Δουλειά και φυσική κατάσταση από καρέρα και παίκτες. Η ΑΕΚ, η οποία προετοιμάζεται και για την νέα σεζόν, αλλά προετοιμάζεται και για τον τελικό του κυπέλου, όποτε και αν δεήσουν οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας, έτσι να το πάρουν απόφαση ότι θα γίνει τότε ή να πάρουν απόφαση ότι δεν θα έχουμε αλλαγές πάλι, γιατί αποφάσεις παίρνονται συνεχώς, αλλά αλλάζει η κατάσταση συνεχώς ανάλογα τα κέφια του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ. Προπονήσεις στα σπάτα για τους παίκτες της Ένωσης. Πρώτη με χαμόγελα κάνει λόγο το 365. Και η ΚΑΕΚ ανεβαίνει, αλλά έχει μείνει πίσω. Νομίζω η ΑΕΚ στο μπάσκετ δεν έχει
πάρα πολλά πράγματα από ειδήσεις και έχει χάσει κάποιους σημαντικούς παίκτες. Με μία από τις μοναδικές λύσεις της Ένωσης να είναι ο Λοτζέσκι, ο οποίος αποκτήθηκε από την Ένωση και είναι ένα από τα hot ονόματα του καλοκαιριού. Πάμε και στον Παναθηναϊκό. Μαθήματα κυκλοφορίας από τον Πογιάτος. Ο Ντάνι Πογιάτος δούλεψε πολύ στην κυκλοφορία της μπάλας στο Κοροπή, κάνοντας φροντιστήριο στους παίκτες του. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα κάνει εν Ελλάδη προετοιμασία και όχι μόνο εν Ελλάδη, αλλά και στο προπονητικό του κέντρο προετοιμασία για φέτος. Δεν θέλει να ξοδέψει πολλά χρήματα. Το σημαντικό για τον Παναθηναϊκό είναι το νέο συμβόλαιο του Χατζη Θεοδωρίδη μέχρι το 2023. Μια κίνηση έτσι που είναι και επικοινωνιακή παράλληλα. Έτσι δείχνει μια σταθερότητα και ένα μέλλον το οποίο συνεχίζεται και με τον νέο προπονητή. Βέβαια, εγώ αν ήμουν Αδώνης θα θυγόμουν τον Χατζη Θεοδωρίδη, αλλά εντάξει, αυτά είναι μικρότητες. Νομίζω δεν κάνουν τέτοια οι Έλληνες ποδοσφαιριστές, προπονητές και παράγοντες. Κανένα θέμα με Ίσλα, Φουλάρι για άλλο μπακ ο Παναθηναϊκός και εξετάζεται φυσικά και ο Καρέλης, η επιστροφή του Καρέλη στον Παναθηναϊκό. Πάμε και με Ολυμπιακό να κλείσουμε. Συμφωνία με Τραούκο, λένε οι Γάλλοι. Τελειωμένο το θέμα της μεταγραφής του Μίγκαλ Τραούκο στον Ολυμπιακό. Έχουν οι Γάλλοι δημοσιεύματα να φέρουν τη συμφωνία μεταξύ Σεντετιέν και Ολυμπιακού έχει ολοκληρωθεί. Μεγάλο στόχος ο Ραφίνια για τα δεξιά. Και πέρασαν απεργομετρικά οι παίκτες του Μπαρτζόκα στο μπάσκετ. Ετοιμάζεται ο Ολυμπιακός πιο δυνατός από πέρσι. Πήρε και τσόχλα για την Β' ομάδα. Καλά, εντάξει, στον Ολυμπιακό κινούνται και στον αστερισμό του Τσιμίκα, ο οποίος έγινε ο Έλληνας θεός στο Merseyside και θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 21. Επίσης, κύριε παιδιά, στη Λίβερπουλ δεν υπήρχε κανένας άλλος να πάρει το 21 και το αφήσατε ελεύθερο τόσο καιρό. Δηλαδή, και είναι και καλό νούμερο το 21. Δεν είναι κανένα 37, ξέρω εγώ, σαν τον άλλο χθες που φορούσε το 37. Τι 37, ρε φίλε, δηλαδή, πού το βρήκε το 37. Και με ρωτάνε, είναι εύκολο να διαλέξει νούμερο. Άμα θες να πας στο 37, όποιος και να είσαι και στην Μπαρσελόνα να πας, είναι ελεύθερο, δεν το έχει κανένας. Ή άμα κάτι άλλο που πρέπει να είναι το 64, ξέρω, το 65. Άντε το 99 να το πάρεις, ρε παιδί μου. Άμα είσαι τίποτα φόρα, άμα είσαι τίποτα κανένας περίεργος, παίρνεις το 99 ή παίρνεις κανένα 77. Αλλά όχι τώρα το 37, το 21 που μείνει ελεύθερο. Το 21 γιατί έμεινε ελεύθερο. Δεν έχει παίκτες η Λίβερπουλ να πάρουν το 21. Όντως είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνα παίκτη στο εξωτερικό. Και για μένα ο Τσιμίκας θεωρητικά είναι ένας από τους πιο πετυχημένους Έλληνες αθλητές. Θεωρείται τώρα, θα θεωρείται μάλλον αν κάνει και καμιά επιτυχία στη Λίβερπουλ, στο εξωτερικό έτσι, και γενικότερα παγκοσμίως. Γιατί αν θεωρήσουμε τώρα ότι ο Τσιμίκας είναι στο τένις, ο Τσιτσιπάς είναι στο τένις, ο Αντετοκούμπο είναι στο μπάσκετ και ο Τσιμίκας είναι στο ποδόσφαιρο. Και αν θεωρήσουμε ότι το ποδόσφαιρο είναι το πιο αθλητές άθλημα στον κόσμο και ότι ο Τσιμίκας όντως έκανε μια σπουδαία μεταγραφή σε μια τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο, ίσως ο Τσιμίκας είναι και ο κορυφαίος αθλητής Έλληνας αυτή τη στιγμή γενικότερα στον κόσμο. Αν δεν είχε βγει και MVP ο Αντετοκούμπο, σίγουρο θα ήταν αυτό, έτσι. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα. Πλησιάζουμε στις 10, έχουμε φτάσει 9.30. Πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διακοπή. Επιστρέφουμε με τελική ευθεία, επιστρέφουμε με ανέκδοτα, επιστρέφουμε με ζώδια, επιστρέφουμε με όλες τις γενικότερες αθλητικές ειδήσεις, έτσι ότι απέμεινε και το κουσκούς από Showbiz. Μένετε συντονισμένοι, αθλητικός Λίμπερο 107,4, ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Πάντα το τελευταίο ημίωρο έτσι πάει. Πάντα υπάρχει αυτή η διάθεση. Έτσι. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. Κωνσταντίνος Τσίπτσιος για ακόμη 25 λεπτάκια περίπου. Θα πάμε παρά μέχρι τις 10. Λατινοαμερικάνικος χορός που τον χορεύουν σε πόλη της Πελοποννήσου. Σαν πα στην Καλαμάτα. Εντάξει, δεν θα ξεκινήσω ακόμη, δεν ξεκινήσω. Πάμε λίγο στα ζώδια, λίγο να ξεκινήσουμε με αυτά που πρέπει και να πάμε σιγά σιγά. Ναι, αφού είπαμε τώρα τα αθλητικά μας, είπαμε τα πρωτοσέλιδα, είπαμε όλα τα υπόλοιπα, να μην ασχοληθούμε και λίγο, ενώ κρατάω και Μαλέσκου. Κρατάω και Μαλέσκου, η οποία επιστρέφει και ανεβαίνει επίπεδο σε Sky, έτσι, και ξεκινάει εκπομπή. Πώς θα λέγεται η εκπομπή της? Love It, με την Ιωάννα Μαλέσκου. Μπράβο. Τι ώρα το βάζετε αυτό? Βάλτε το νωρίς όμως να βλέπουμε κι εμείς. Βάλτε το 7-10 να έχουμε συντροφιά. Άντε να ξεκινήσουμε, άντε να πούμε λίγο για τον Ιχθύ, για τον Απόντα, έτσι, λόγω διακοπών και αδείας. Σήμερα, φίλε Ιχθύ, οι επαφές και οι επικοινωνίες σου είναι γρήγορες, αποτελεσματικές και επικοδομητικές. Το μόνο που ίσως πρέπει να προσέξεις σήμερα είναι η τάση σου για κουτσομπολιό και λάθη, λόγω βιασύνης στην οδήγηση. Όπως και να έχει, θα καταφέρεις να διεκδικήσεις και να εκπληρώσεις τους στόχους σου, να τακτοποιήσεις υποχρεώσεις και εκκρεμότητες. Η δράση αλλά και οι ιδέες σου χαρακτηρίζονται από σβελτάδα και αποτελεσματικότητα. Ακόμη και αν φλερτάρεις ή επικοινωνείς με κάποιο τρίτο άτομο, αν αποκαλυφθεί στον σύντροφο, θα αντιμετωπίσεις προβλήματα. Γι' αυτό να προσέχεις. Αν είσαι ελεύθερος, απολαμβάνεις νέες γνωριμίες, συναντήσεις και φλερτ. Δεν έχει υπάρξει μέρα που ο Ιχθύς δεν θα έχει συναντήσει φλερτ. Από τότε που κάνουμε εκπομπή, πώς είναι, 70-80 εκπομπές έχουμε κάνει.
Κάθε μέρα. Κάθε μέρα στα γούστα ο εχθής. Η σωστή επικοινωνία και οι εξωτερικές ιδέες σου θα φέρουν επαγγελματική επιτυχία. Οικονομικά θα προκύψουν κάποια έξοδα που θα έχουν να κάνουν με κάποιο όχημα ή γενικά με μετακινήσεις. Οχ. Τη μηχανή να τσεκάρεις, Κωνσταντίνε, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Εκδηλώσεις αγάπης βλέπω εδώ για τη Μαλέσκου. Μπράβο. Είσαστε κοινό εκπαιδευμένο και έχετε σωστά κριτήρια. Έτσι, στις εκπομπές που επιλέγετε. Όχι, τώρα για το πρόσωπο δεν το λέμε εμείς. Απλά κάνει καλή εκπομπή η κοπέλα. Αγαπητές Σκορπιέ, σήμερα όλα κυλούν ακριβώς όπως επιθυμείς. Γεγονός που θα σε βοηθήσει να πάρεις σωστές αποφάσεις και να περάσεις όμορφες στιγμές με τους δικούς σου ανθρώπους. Οι δύσκολες καταστάσεις λαμβάνουν τέλος. Τι έγινε, ματιαγμένοι είστε? Γιατί η Αριστεία Παναγωπούλου μας λέει εδώ πέρα, μας μεταφέρει τις ειδήσεις. Μπράβο, Αριστεία, δώσε μας μια θετική είδηση, σε παρακαλώ. Οι δύσκολες καταστάσεις λαμβάνουν τέλος και οι λύσεις έρχονται κυρίως με τη βοήθεια και τη στήριξη των άλλων. Η ημέρα θα σου δώσει άπειρες ευκαιρίες ώστε να δώσεις τέλος στη μοναξιά, αφού πλέον πολλοί άνθρωποι επιδιώκουν να σε έχουν δίπλα. Αν είσαι ελεύθερος, η ερωτική σου ζωή θα βρει απαραίτητες ισορροπίες και είναι πολύ πιθανόν η έναρξη μιας νέας σταθερής αλλά υποσχόμενης σχέσης να συμβεί τώρα. Τώρα. Σήμερα είναι ιδανική ημέρα για επαγγελματικές ή οικονομικές συμφωνίες που έχουν μείνει σε εκκρεμότητα από το παρελθόν, αλλά και νέα ξεκινήματα. Να ζητήσω αύξηση. Πείτε τώρα που γυρίζει. Δέχομαι γρήγορες παραγγελίες για ζώδιο. Δέχομαι δύο ζώδια θα πω. Δύο. Διαλέξτε. Τι θέλετε. Θέλετε ζυγό. Πετά για το άλλο Λέων. Πάμε Λέων. Λέων τώρα δεν γιορτάζετε εσείς. Ιούλιο με Αύγουστο δεν γιορτάζετε. Τότε να πούμε Λέων σίγουρα. Φίλε Λέοντα, πολλά από τα πρακτικά σου προβλήματα θα λυθούν σήμερα λόγω της σοφής και όρημης αντιμετώπισης σου. Ανταμείβεσαι σημερινή μέρα για την ηρεμία, την υπομονή και την επιθυνότητά σου με βελτίωση της κοινωνικής σου εικόνας και υπόστασης. Μπορεί να φαίνεσαι κάποιος πιο απόμακρος, αλλά αυτός είναι ο πραγματικός σκοπός σου. Να έχεις δίπλα σου μόνο ανθρώπους που πραγματικά σε σέβονται και σε εκτιμούν. Αν είσαι ελεύθερος, επιδιώκεις σήμερα να επικεντρωθείς σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο από το εργασιακό σου περιβάλλον που τώρα σε προσεγγίζει με διαφορετικό τρόπο, όχι τόσο συναδελφικό. Λάθος αν αυτό, μην το κάνεις, να ξέρεις. Το λέω εγώ. Πετυχαίνεις σήμερα εύκολα υψηλούς στόχους και φιλοδοξίες στον τομέα της καριέρας. Οικονομικά καλύπτονται υποχρεώσεις και διεκπεραιώνονται εκκρεμότητες. Επειδή στείλατε και Παρθένο και Ταύρο, επειδή δεν έχω πει σχεδόν καθόλου Ταύρο γενικότερα, Παρθένο θα πω αύριο, κρατάμε Ταύρο από τα δύο. Λοιπόν, η Σελήνη είναι στο δικό σου ζώδιο Ταύρε. Έχεις στα χέρια σου την επιτυχία λόγω της αποφασιστικής και άμεσης δράσης σου. Αρκεί να αποφύγεις την τάση σου για έπαρση, απαιτήσεις και ξεσπάσματα. Έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και αν κρατήσεις χαμηλούς τόνους, θα καταφέρεις να πείσεις συνομιλητές και να γοητεύσεις τους πάντες μέσα από διαπροσωπικές σχέσεις, συναστροφές και επαφές. Αν είσαι ελεύθερος, επίσης με ρωτάτε γιατί λέω συνέχεια για τους ελεύθερους. Γιατί αν είστε ελεύθεροι, έχετε και ένα ενδιαφέρον. Άμα είστε δεσμευμένοι, ξέρω εγώ τι θα σας πω. Όλοι τα ίδια είστε. Δεν έχετε κάτι να ελπίζετε. Τι δηλαδή, περιμένεις στο ζώδιο σου να σου πει ότι θα μαλώσει ή δεν μαλώσει σήμερα. Τα ίδια πάνε. Κάθε μέρα είναι η ίδια μέρα. Λοιπόν, αν είσαι ελεύθερος, μπορείς σήμερα να διεκδικήσεις αυτό το άτομο που θες και θα καταφέρεις εύκολα να τον γοητεύσεις και να τον σεγγινεύσεις. Επιπλέον, απολαμβάνεις κατακτήσεις, θαυμαστές και ασταμάτητο φλερ. Μην προκαλείς εντάσεις στο επαγγελματικό σου περιβάλλον απλά για λόγους εγωισμού ή προβολής. Οικονομικά, μην κάνεις σήμερα σημαντικές αγορές. Σας είχα υποσχεθεί όμως και 10 tips για διακοπές, για φθηνές διακοπές, έτσι, για να βοηθάμε και λίγο τον κόσμο, ο οποίος είτε δεν έχει και χρόνο, είτε δεν έχει και την οικονομική έτσι επιφάνεια για να πάει διακοπές φέτος και είναι ψηλό μπισμπιζέ. 10 λοιπόν εναλλακτικές συμβουλές για οικονομικές διακοπές. Η πρώτη είναι, όπως το κάνω και εγώ όποτε μπορώ, να βρίσκεις κάποιον να σε φιλοξενήσει για κάποια μέρα, για κάποιο διάστημα των διακοπών σου. Να βρίσκεις και ένα φίλο να το περνάς ότι έλα μωρέ θα πάμε βαρέα ξέρω εγώ και να βγαίνεις και ψηλό τζάμπα. Μειώνεται επίσης το μεταφορικό κόστος με το νούμερο 2, αλλά ταξίδι με τρένο είναι έτσι μια καλή επιλογή. Φυσικά αν έχετε και κανένα, αυτό δεν το λέει μέσα, αλλά αν μπορείτε να βρείτε άκρη με κοινωνικού τουρισμού, εννοείται ότι θα το κάνετε, έτσι για να πάτε διακοπές τζάμπα. Αν είσαστε και λίγο Έλληνες έτσι και σας χαρακτηρίζει το αίσθημα της διαπραγμάτευσης και του τζόγου, μπορείτε να διαπραγματευτείτε και λίγο με τον ξενοδόχο, να τον πείτε ρε παιδί μου, άστο μου 40 ευρώ, άστο μου αντί για 50, άστο μου 30 και τέτοια. Άλλη λύση είναι να κάνετε διακοπές σπίτι και να έχετε να πάρετε, ξέρω εγώ, και κοκτέιλς και τέτοια και να δημιουργήσετε στο μπαλκόνι σας μία λύση έκτακτης ανάγκης, δηλαδή να έχετε και καμιά από αυτές τις πλαστικές πισίνες με το νερό να τις γεμίζετε και να βρέχετε λίγο να κάνετε πλίτσι τα ποδαράκια. Επίσης μπορείτε να επιλέξετε χώρες οι οποίες, αν θέλετε να πάτε και ακόμη και εξωτερικό, οι οποίες έχουν χαμηλή ισοτιμία σε σχέση με το ευρώ, δηλαδή να πάτε σε μια χώρα που ένα ευρώ μπορεί να το κάνει τον άλλο πάμπλουτο. Βέβαια για να πάτε εκεί θέλετε λίγο ακριβά
αεροπορικά ή ακτοπλοϊκά, αλλά αν το ξεπεράσετε αυτό το θέμα, αν βρείτε καμιά άκρη με αυτό το τομέα, νομίζω μπορείτε να κάνετε διακοπές σαν βασιλιάδες σε κάποια κράτη. Μία ακόμη συμβουλή, την οποία την ακολουθώ όσο μπορώ και την ακολουθούν και οι αεροπορικές εταιρείες όταν δεν είναι high season περίοδος και δεν είναι τουριστική περίοδος, μπορείτε να βρείτε πολύ χαμηλές τιμές, μπορείτε να βρείτε πολύ χαμηλά ακτοπλοϊκά και αεροπορικά. Και φυσικά μπορείτε να βρείτε και καλές τιμές στα ξενοδοχεία, γιατί είναι πολύ πεσμένα τα πράγματα και αναγκάζονται να κάνουν χαμηλές τιμές και οι ξενοδόχοι. Επίσης μπορείτε να κάνετε ελεύθερο κάμπινγκ, μπορείτε να κάνετε κατασκήνωση, μπορείτε να κάνετε και οργανωμένο κάμπινγκ. Όλα είναι στην διάθεσή σας. Το θέμα είναι το τι είστε διαδεθμένοι εσείς. Εγώ, ας πούμε, δεν είμαι φαν του κάμπινγκ. Δεν είμαι φαν του να πηγαίνω και να μην έχω κρεβάτι και να μην έχω τουαλέτα κανονική. Και φυσικά αυτό που κάνουν οι περισσότεροι Έλληνες όταν δουλεύουν σεζόν, τώρα αν μπορείς να τις χαρακτηρίσεις διακοπές, είναι να βρουν το μεροκάματό τους, να πάνε να δουλέψουν ή ακόμη και να μείνει στη σεζόν. Πάτε, βρείτε κανένα εξτραδάκι σε καμιά ταβερνούλα. Μπορείτε να είστε εκεί πέρα να κάτσετε και κάνα μήνα ολόκληρο, άμα κάνετε Σαββατοκύριακα ταβέρνες. Αν δουλέψετε σερβιτόρος, ας πούμε, και τις υπόλοιπες μέρες να κάθετε και να κάνετε τα μπάνια σας. Δεν είναι τίποτα. 2-3 μεροκάματα μέσα στη βδομάδα. Βαγγέλη, σου πυροβόλησαν το πουλόβερ σου, ρε, εσύ. Είναι σοβαρά. Ζιβάγκο. Όταν ο Οδυσσέας έχασε τον πατέρα του, η τηλεόραση έβγαλε Silver Laert. Από τα πιο ψαγμένα ανέκδοτα ever, εντάξει. Από τα αγαπημένα μου. Φωλιά από μέλισσες που δεν φροντίζει κανένας. Παραμιλήσει. Διάβασα τη Φόνησα χθες. Πολύ καλό βιβλίο. Ένα σκέτο Παπαδιαμάντη. Πώς λέγεται η αστρολόγος. Αυτό είναι και για την εκπομπή. Πώς λέγεται η αστρολόγος Αρσιβαρίστρια. Άρση Μπίλιου. Και ένα για τον Τζατζαρό, ο οποίος είναι στην άδειά του. Φέντερερ, ξέρεις ποιος είναι καλύτερος τενίστας από σένα? Ποιος? Αυτός! 15-0. Ποια ισπανική ομάδα υποτίθεται ότι παίζει μπάσκετ? Η Τάχα Λαμποράλ. Εντάξει. Από αυτό είναι από τα καλύτερα που έχω διαβάσει ποτέ. Από τα καλύτερα που έχω διαβάσει ποτέ, πραγματικά. Τι είναι αυτό? Να, τώρα ένα που υπάρχει κανονικά. Έτσι, δεν είναι ανέκδοτο τώρα αυτό. Τον είναι βγαλμένο από τη ζωή. Τι είναι αυτό που δίνει ρεύμα στα σπίτια και μυρίζει ωραία παράλληλα? Η κολόνια τη ΔΕΗ. Λοιπόν. Ένα που είναι και για την εκπομπή, καθώς λεγόμαστε και Φρέντο Κωνσταντίνο. Τι θα πάρετε? Ένα Φρέντο Εσπρέσο σκέτο αχτύπητο. Εσείς, κύριε, τι θα πάρετε? Ένα καπουτσίνο γλυκό ανεπανάληπτο. Απαράδεκτοι είστε, είστε απαράδεκτοι. Όχι, έχω και συμμετοχές. Ωραία. Λοιπόν, στέλνει ο Γιώργος, πώς λέγεται ο Μπεκρής Σαμουράι? Μπεκροκατάνα. Απαράδεκτο επίσης από τον Πέτρο. Γιατί έχεις σολομό και φύκια στο σαγόνι σου? Να ρε, εσύ, αφήνω σούσι. Ένα που είναι για την πραγματικότητα. Αποφάσισα να βγω έξω σήμερα. Παίζω τη ζωή μου κορώνα γράμματα. Πώς λέγεται μια συλλογή από σόμπες? Ποτ μπουρί. Και κλείνω με άλλα δύο. Ρε παιδιά, μην τσακώνεστε. Δεν μπορώ. Θα κάνω με το. Εσύ τώρα τι ανακατεύεσαι? Και κλείνω με το τελευταίο. Ήρθε η ώρα. Πώς λέγεται το αυτοκίνητο του Σέξπιρ? Αλφα Ρωμαίο και Ιουλιέτ. Και χειρότερα δεν γίνεται. Ήρθε η ώρα. Πόλικα πραγματάκια είπαμε σήμερα. Αύριο πάλι θα πούμε αρκετά περισσότερα. Αν έχουμε και guest, θα προλάβουμε να κάνουμε και κουβεντούλα. Αν έχουμε και τον Γιώργο τον Γκάτο μαζί μας. Ήτανε το Φρέντο Κωνσταντίνο, και αύριο θα ξανά είναι, θα παραμείνει, θα συνεχίσει να είναι. Ήμουν ο Κωνσταντίνος Τσίπτσιος και θα συνεχίσω να είμαι και εγώ μετά το τέλος της εκπομπής. Ελπίζουμε να περάσατε κι εσείς καλά και να ήταν αρκετά ενημερωτική η εκπομπή όσο μπορούσα να είναι. Αύριο θα πούμε πολλά περισσότερα. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε και Champions League, τώρα έχουμε και Europa League, έχουμε και υποχρεώσεις οι οποίες τρέχουν με τις ομάδες των ΕΣΟ, δηλαδή με Άρη και ΠΑΟΚ και Ηρακλή, ο οποίος κάνει εκείνη την προσπάθειά του να βρει μια λύση για να ξέρει που θα παίζει του χρόνου. Αύριο πάλι, λίγο μετά τις 7, όχι λίγο μετά τις 7, σχεδόν μπαμ, έτσι, στα done, στις 7 η ώρα, το τριωράκι εδώ της ενημέρωσης του κουτσομπολιού, του κουσκούς και της μουσικής κιτσαριάς. Φρέντο Κωνσταντίνο, λοιπόν, μέχρι αύριο, γεια σας, καλό σας πρωί, καλό σας μεσημέρι, για όσους ξεκινήσετε πάρα πολύ νωρίς σας τη μέρα, για τους υπόλοιπους, γεια σας, καλημέρα.